Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Rap and Cool Show. Απλά σεμνά, κοινικά δωρικά. Rap and Cool Show και μπήκαμε. Και 14, ορίστε. Τι άλλο θες, ρε Κωνσταντίνε? Μπαλά, ρε, καλημέρα. Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Τι κάνεις? Φορμαρισμένο σε βλέπω. Τι θα βάλω, χουστούμι? Εννοείται, ρε φίλε, και εγώ με φόρμες. Να είμαστε άνετοι, να είμαστε στο χώρο της εργασίας μας και να κινούμαστε, να κάνουμε καμιά ζημιά. Τα παντελόνια είναι οι ζώνες, βάλε, βγάλε, ναι, στενά τα ρούχα, αυτά ιστορίες. Σαν τη φορμούλα δεν έχει, πας κάνεις προπόνηση, πετάς άλλη φόρμα. Ναι. Πετάς άλλη φορμούλα και, ναι. Και σε κομπλαδούρα. Και βέβαια. Είσαι μια χαρά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10. Σήμερα ξεκινήσαμε και νωρίτερα, είδες τι ωραίο κομψό αθλητικό δελτίο. Έλα, ο Κωνσταντίνος. Άμα θέλουν να σκάνουν αλλιώς τώρα, πώς θα γίνει τώρα. Όχι, ήταν κομψότατος ο Κωνσταντίνος. Δεν λέω εγώ για τον Κωνσταντίνος. Είναι νούμερο 1. Πάμε. Λοιπόν, πού θες να πάμε, πού να ξεκινήσουμε, αγόρι μου, έχουμε πάρα πολλά θέματα. Για βάλε. Θες να ξεκινήσουμε τη ρίδα της Σακελαρίου, έτσι χαλαρά. Σαν σήμερα έχει γενέθλια. Μεγάλη αηδός. Ναι, μεγάλη μη. Μεγάλη πιπινοφάγος να πω. Ήτανε. Εσύ την ξέρεις ακόμα καλύτερα. Εμένα τις αγαπημένες μου παλιές σου οι οποίες. Δεν άφηνε. Δεν έχει γράψει. Τεχνό για τεχνό. Γι' αυτό έβγαλε και οι 40 άρες με 2 20άρες. Βρέχει ρουφήξει να πούμε. Προστάτη. Προστάτη νεανικό. Σοβαρά. Έτσι, τώρα εντάξει, καημένη έχει συγχωρεθεί το 99. Γιατί είναι καημένη? Εντάξει, συγχωρέθηκε τέλος πάντων. Συγχωρέθηκε γιατί εσύ δεν συγχωρεθείς. Θα συγχωρεθούμε κι εμείς, εντάξει, αλλά τώρα θα λένε κάποτε είχα ένα ραπτόπουλο, ας πούμε, δηλαδή εδώ. Δηλαδή εσύ στα 60 σου θα έχεις 25. Δύσκολα. Δεν θα έχεις. Δύσκολα. Ως απίθανο. Αυτή στα 60 ρουφούσε 30. Σοβαρά. Έλα ρε συντηρήτα. Σαν τη Σκούπα Χούβερ. Σαν τη Σκούπα Χούβερ, τα ρουφάει όλα. Ρουφάει τη σκόνη από μακριά. Σας πως τον έπινε. Ναι, το καφέ. Μα μικρό παιδιό έτρωγε. Σόπα ρε τη Ρίτα. Πάντως έχει βγάλει μεγάλες επιτυχίες. Γούσαρες, άκουγες Ρίτα σε κελαρίου. Δηλαδή όταν δεν ήταν ένα κλός. Φουλ, ε. Φουλ. Ναι, το ήξερα ότι θα γουστάρεις Ρίτα. Το ήξερα, αλλά και εγώ γούσταρο. Όλους τους παραβατικούς εγώ. Τους γουστάρες που ρουφάνε προστάτες τις γουστάρες. Τον ανέρα, τον αγουστάρο. Και όταν το αγαπημένο έτσι τη Ρίτα τώρα, μια που την αναφέραμε και ξεκινήσαμε σήμερα με αυτήν. Έβγαλε πολύ πράγμα. Κοίταξε, από τα δεκαετία 70 διάλεξε ένα και πω και βάλε στο τέλος. Δεκαετία 70, Δεκαετία 70. Εσύ την πρόλαβες καλά την. Ό,τι καλό τραγούδι έχει βγει. Ναι. Έχει βγει, δηλαδή,
Ο Πάριος. Ο Πάριος. Έρχεσαι ναι. Τα νησιώτικα, άρχισε να αρρωσταίνει εκεί με τα νεφρά να κάνει. Ναι. Γέραστε. Και αυτός ρουφούσε. Ναι. Όχι προστάτες τέλος πάντων. Ναι. Ήταν και αυτός μετά τα 60 ζωηρός. Αχνιστά μύδια. Αχνιστά μύδια. Τα μυδάκια του έτσι, σαν γανάκι, αχνιστά όπως θες, τα ρουβούζει κι αυτός. Τι έκανε, κάτι. Ναι, είδες οι τραγουδίστες, φίλε, μερακλείδες, ε. Τι έκανε, τι ναι. Τι θα είναι, σαν τους αυτούς, τους δημόσιους υπαλλήλους. Γιατί πάλι με τις δημόσιες. Πάει 3 η ώρα, γυρίζει στο σπίτι. Κοιμούνται, τραβάνε ένα ύπνο. Κοιμάται, πάει το απόγευμα. Κοίκανε καφέ. Τραβάει δυο, μπράτ, μπρούτ, να πούμε, λέει, πάω για καφέ στο καφενείο, πλακώνει τις μπυρίπες. Πάει ώρα 10, πάω για ύπνο. Στο σπίτι. Ναι. Ζωή είναι αυτή. Ναι, πολύ ανιαρή, πολύ. Να το! Πάνε κανένα δεκαετία 70, αυτά είναι τα. Αυτά είναι τα. Αυτά... Πάνε δεκαετία 70. Ναι, η Χούβερ, την ακούς η Χούβερ τη Σκούπα. Τη Σκούπα την ακούς. Τον προστάτη, ναι. Τον έκανε όπως το. του Μετρόπολης αυτό το. Ποιορε. Το αερόστατο. Α, το αερόστατο. Του Μπούζου το αερόστατο. Τζόρτζιο, τόσο μεγάλο, τον προστάτη. Φούσκωσε, πρίστηκε, έγινε. Το πλήμα, ο προστάτης πρέπει να είναι λεπτός. Λεπτός. Πρέπει να είναι. Για κάνει μια ανάλυση τώρα για όσους γνωρίζω. Πώς πρέπει να είναι ο προστάτης. Ο προστάτης πρέπει να είναι. Ναι, αυτά είναι σημαντικά, κύριε Σκύπη. Να διωγγώνεται, να μην πάει σε ουροδόχους κίστες κτλ. Ναι. Άμα το ρουφάει καμιά ρίτα σακελάριου θα είναι καλός. Λιγνός. Στεγνός. Άμα ακούσεις παπάδες που λένε μην κάνετε σεξ γιατί είναι αμαρτία. Έχουν ένα προστάτη σαν αερόστατο σαν το δικό μας. Τραβήξει ένα καρκίνο από την αγαμία και θα πας αδιάβαστος να πούμε. Άρα έκανε δουλίτσα. Αυτοί ξέραν τι κάνανε. Έκανε δουλίτσα η Ρίτα και εκτός από τον προστάτη και φωνάρε βάλει και τραγούδια. Πες ένα αγαπημένο εκτός από το είναι γάτα, είναι γάτα. Δεν θυμάμαι τώρα. Η σαραντάρισε με δυο εικοσάρες. Πιο παλιά. Πιο παλιά. Πάνε δεκαετία. Και κάνω άτακτη ζωή. Αυτό ήταν ένα. Εκεί είσαι εκείνα τα κομμάτια να πούμε. Πάνε εκεί είσαι. Παράνομη αγάπη μου. Όχι, κανένα γρήγορο. Κανένα γρήγορο. Πού τα έχει τα τραγούδια αυτά. Δεν έχω. Μερικά έτσι μου έρχονται φλασίες και τώρα ιστορία μου αμαρτία μου. Αυτό το Αντρέα Παπανδρέου ήταν το τραγούδι. Το ιστορία μου αμαρτία μου. Ο Παπανδρέου ο Ανδρέας ήταν φαν της Ρίτας Ακελάρη. Το ξέρω. Εκεί θα κατέληγα στο τέλος για τους Μαρσόπους. Μπορεί να του ρούφιξε και αυτού κανένα προστά. Και Παπανδρέα η Ρίτα. Δεν ξέρω. Ήτανε ζωηρή αλλά ήταν ωραία γυναίκα. Ήτανε και ο Ανδρέας ζωηρός. Πολύ ζωηρός. Που ήθελε 70 να έχει 35, άρα άσχετα αν η Λιάννη ήταν λίγο φαλενέ. Άσε τη φάλαινα τώρα. Φαλενέ στην. Η γυναίκα είναι η Λιάννη τώρα για τον Ανδρέα τώρα. Ναι. Καλά, και ο Ανδρέας 70 χρονών ήταν. Εσύ τι να. Πρωθυπουργός. Α, ό,τι θες έχω. Προσωπικότητα. Ναι. Δεν πάρα και 100 χρονών. Και ο Τσάρλι Τσάπλιν ήταν 80 χρονών. Και ο Γούντι Άλεν είναι μεγάλος. Ο Τσάρλι Τσάπλιν ήταν μεγάλος επιβήτορας, να ξέρεις. Έτσι, για όσους μπορεί να τον μπερδεύουν λένε ότι είναι κωμικός. Σαν πατέρας ήταν καθήκη βέβαια. Ήτανε, αλλά ήταν μεγάλος επιβήτορας. Ναι, άλλο αυτό. Ναι. Σαν πατέρας στην κόρη του ήταν καθήκη. Ναι. Ο Τσάρλι Τσάπλιν. Ήτανε. Καθήκη μεγάλο. Δεν έπρεπε να γίνει ποτέ πατέρας αυτός. Δεν ξέρω τι έπρεπε να γίνει, ήταν καθήκη μεγάλο. Στο... Ναι. Δηλαδή, το να είσαι καθήκη στο συνεργάτη σου. Στη γυναίκα σου, στην κόμενά σου, στη. Τα δέχεσαι, λες, ναι, αλλά στο αίμα σου, στο παιδάκι σου, μαζί σου, σε αυτά θέματα είμαστε μαζί. Όπου θες γίνε καθήκη. Ναι. Παλιωτόμαρο, γίνε ελεηνός. Στο παιδί σου και στο σκυλάκι σου δεν γίνεσαι καθήκη. Έχει και σκυλάκι. Βέβαια, φίλε. Τρέλα πρωί, προέκτη με γλύτσε πατούσε να σηκωθώ. Είναι το καλύτερο ξύπνημα, ρε φίλε. Λοιπόν, Ρίτα Σαγκελαρίου αγαπάμε, έτσι και οι δύο. Αλλά δεν αγαπάμε, τώρα μια που ξεκινήσαμε στο πρώτο ημίωρο ανάλαφρα με θέματα εξωτερική φύσεω. Αυτές οι κοπέλες που. Άνω κάτω θα τα κάνω. Άνω κάτω, άνω κάτω θα τα κάνω. Παραγγελιά ρε φίλε, εδώ μην τα σπάσουμε όλα. Εδώ έχουμε σπάσει και έχουμε σπάσει χωρίς λόγο τώρα. Άνω κάτω θα τα κάνω. Άνω κάτω θα τα κάνω. Αυτά που μ' άρεσαν, τη Ρίτα θα πούμε παλιά. Ναι. Εμένα τώρα έχει βγάλει ένα, δεν μου έρχεται. Α τα καινούργια αυτά. Ναι. Όχι, παλιό και εγώ. Τα άκουγε ο μπαμπά μου, μην νομίζει. Εγώ δεν πάω μέγαρο και αυτά είναι. Όταν πάμε τον Πέδαρο, οι Σαραντάρε. Τα άκουγε ήταν φάλ και ο πατέρα. Να ξέρει, ο κύριο Πολύμερο, ο φίλο. Γούσταρε Ρίτα και ο Κατζατζίδη, Ρίτα αυτού Μαργαρίτη δεν βρήκα μια γυναίκα με καταλαβαίνει. Περνάνε ύμνος όλων των αδρών, ε! Σηκώνατε το πρωί, έβλεπε τη μάνα σου και πάντα για το έβλεπε την γυναίκα. Θα με καταλαβαίνει. Λοιπόν, δεν μου λες τώρα. Ναι. Αυτό. Ναι. Δεν θα αφήσω τίποτα. Άνω κάτω θα τα κάνω. Λογικό να σ' αρέσει εμένα. Δεν θα αφήσω τίποτα. Έβαλε και τη Σκούπα να ξέρεις. Σε διαστικά. Έβαλε και τη Χούβερ να ρουφάει. Και αυτό σας, δεν θα αφήσω τίποτα, εκεί, εκεί είναι το... Φτάνε ρε Χούβερ. Περπεντέρισε, ήταν μουρντάρισε, ήταν μια χαρά, ωραία ήταν η Ρίτα. Δηλαδή μπορεί να ήταν αυτή βοηθός ουρολόγου. Δηλαδή να την πάρει ο Φίστας στο χειρουργείο και εκεί που φτιάχνει το μπροστά να την πει η Ρίτα.
Για κάνε ένα test drive. Ρούπα και εσύ λίγο. Πάντα λίγο να. Για κάνε ένα test drive. Τι λες, αθεόφοβε. Βρε, αθεόφοβε. Λοιπόν, μία του μηνός θα είμαι συνοδηγός σε ράλι. Πού ρε γόρι μου, για πες μου, αυτά τα λέει ο κόσμος. Εδώ στην πίστα να πούμε, στη Θέρμη. Στο γιατρό. Ο γιατρός θέλει συνοδηγό να πούμε. Ναι. Και δεν μας άσε όμως από ταχύτητες. Πες, έχω κάνει πρακτική με κουλιανό στα γρήγορα. Ναι, ρε φίλε. Όλοι οι φίλοι μου είναι τρελή οδηγία. Τρελή για δέσιμο. Τρελή οδηγία. Και για πες. Εδώ στην πίστα του Ηλυσίου ναι. Γίνονται κάτι κόλπα, κάτι draft drift, πώς τα λένε αυτά. Ναι. Φίστα βγήκε δεύτερο στο Πανελλήνιο. Άκουγα, ήταν δυνατός. Τον παίρνω τηλέφωνο, τι έγινε, πώς πήγες, χάλια λέει. Βγήκα δεύτερο στο Πανελλήνιο. Καλά, του λέω, 54 χρονών, βγήκες δεύτερος στο Πανελλήνιο. Άμα έχεις νοτροπία από τα αθλητή, θες να σε πρώτος δηλαδή, πάντα. Οι τριαντάρδες, από 54, πού θα πάνε. Ναι. Θα οδηγάνε, λέω, κάνα σκόντα οκτάβια, θα έχω κάνα δυο. Πότε είναι αυτή να έρθω να την καμαρώσω αυτή τη διαδρομή. Μία του μηνός. Τώρα Δεκέμβρη. Τώρα Δεκέμβρη. Θα έρθω. Θα πάρω και τον Πυρώνη και θα σας βλέπω. Θα σας απολαμβάνω απ' έξω εκεί, στα μπαντιλίκια. Είμαι βοηθός. Πώς ήταν η Βλαχοπούλου. Έχει με τον σημαντική θέση. Ανάβαση Ριτσόνας με τη 2000 με την Πεμβέο Μπάρκουλη, να πούμε. Ξέρεις, αυτά τα WRC, αυτά εδώ πέρα, ο συνοδηγός είναι πολύ κομβικός. Γιατί ουσιαστικά είναι με λαπτοπάκι του λέει σε 10 μέτρα, σε 100 μέτρα στην αριστερά, σε 25 απότομη στροφή δεξιά. Είναι πολύ σημαντικός. Τέλος σκοτώνω. Θα πάω βοηθός. Πάντως, άμα έχεις ένα αυτοκίνητο, ρε φίλε, και είσαι κάπου στην Νότια Αφρική, παίζει να σε σταματούσανε δύο τύπισες και να σε έβαζα μέσα σε ένα βανάκι και να σε βίαζαν. Το βιάσανε, λέει, το ναι, τι έγινε αυτό το θέμα, το πιάσουν λίγο γι' αυτό, ρε φίλε, κοινωνικό θέμα. Πού είναι αυτές οι λυσσασμένες, δεν έρχονται εδώ πέρα. Μια φορά μαζί μας σταμάτησε, μας πούνε, έλα εδώ, σε βάλω μέσα σε δύο μέρες, διότι έχουν ακουστεί. Έχουν ακουστεί διάφορα. Κάτι πάτρες, κάτι σέρες έχουν τιμητικές, κάτι λάρισες. Αυτός έκανε. Αυτός έκανε το stop και τον πήραν οι δύο γκόμενες. Έγινε το stop λοιπόν κάτω από αυτός. Αλλά αυτές είναι συμμορία, λέει. Σταματάνε και. Τι κάνουν, τι συμμορία κάνουν. Σταματάνε και για τρεις μέρες τον ξεπατώνουν. Και τι αυτό. Βγάζουν όλα τα λάδια, αμορτισέρες, σασί, όλα τα. Τι καλή συμμορία. Μια τέτοια συμμορία δεν έχουμε στην Ελλάδα. Τι να έχουν, βέβαια. Κοίταξε κάτι πάτρες. Κάτι σέρες, κάτι λάρισες. Θα παγάμουν σε κυρκή τώρα για να σε πάρουν οι κυρκισιώτησες. Θα σε κάνουν. Αυτή είναι τιμωρία. Το μόνο που μπορεί να σε κάνουν είναι κανένα η μάμπα ηλδίαθε. Κυλκισιώτες έτσι έξερε. Κι όμως υπάρχουν, έχουν βγει όμορφες κυλκισιώτες. Έχουν βγει, νομίζω, δεν ξέρω, πρέπει να είναι η Φέη Σκορδά, νομίζω από εκεί πρέπει να είναι. Η μάνα ήταν παλούρια στα μάτια. Θρακιώτησα η μάνα. Έχεις δει πόντια με τέτοιο ποδάρι σαν τη Φέη Σκορδά, ρε μας καλά. Είναι δηλαδή, πρέπει να στέκει και από όλο του ένα τζάκι. Πόντιο τέρας θα βγάλει. Πόντιο με πόντιο θα βγάλει. Άσχημα θα βγάλει. Είναι τσεκαρισμένο. Πόντιο με βλάχο, βλάχα με πόντιο. Πόντιο με θρακιώτησα. Θρακιώτησα και βγάζει. Πόντιο με τον πόντιο. Θα βγάλει κανένα ρινόκερο, θα βγάλει κανένα, ξέρω εγώ, άσχημο παιδί. Ναι. Κάνα μηταρά, κάνα φταρά, κάνα τετραγωνοκέφαλο, κάνα ρινόκερο, κάνα χειροδύναμο, κάνα παλαιστή. Α, δυνατά παιδιά βγάζει όμως, έτσι. Γερά παιδιά. Ναι. Τρακέρες με πόντια και... Είναι σαν χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Πού να γλιτώσεις. Ε, πώς. Γλου. Για λέγε, γλου, τώρα πριν πάμε στα άλλα θέματα, να πούμε ότι οι φίλοι έχουν 5 λεπτά μέχρι και 30. Συμμορία λέει, που βίαζε λέει άντρες ή γυναίκες. Τι συμμορία είναι. Συμμορία, ρε Κωνσταντίνε. Τι του κάνα δηλαδή. Τρεις... Του σκότωσε, του πήρε κανένα νεφρό. Φίλε, το... θα άντεχες τρεις μέρες. Σκέψου το. Άμα... Μετά από μία μέρα. Του ποτίζανε όμως λέει. Α, του ποτίζανε. Δίνανε κάτι. Δίνανε και χαπάκια. Κάτι ποτάτες δίνανε ενεργειακά. Ναι. Γιατί άντε να πας μία μέρα να γουσάζει, δεύτερη και τρίτη από μέρα. Από Νότια Αφρική δεν είναι ο Ποκολόκο. Ναι. Πρέπει να τις βρει. Πρέπει να είναι η κεντρική Αφρική. Πρέπει... Από πού είναι ο. Νότια Αφρική. Τέρμα κάτω είναι. Ναι. Εκεί πρέπει να τις βρει αυτές ο Ποκολόκο. Ναι. Και να τις πάρει τα ποτά εδώ για να τα μοιράζει. Κεράς ποτάκι εδώ. Κεράς ποτάκι στα κοριτσάκια αυτά εδώ. Το ποτά που. Τους έδιναν ποτά για να τους σηκώνει τη διάθεση, ρε. Τέτοια ποτά τους κάνανε τρεις μέρες. Είχανε μέσα χάπια μπλε. Κάτι μπλε, τι είναι τα χάπια, τι είναι. Αυτά τα κοκτέιλ πρέπει να τα εισάγει σε κουτιά κοκακόλα. Πώς φάνηκε ότι είναι ντούρος από τώρα. Του είπα, είχανε χάπια μπλε, είπε μπλε, κίτρινα, κόκκινα, έτσι. Ναι. Άρα το παλικάρι μας εδώ δίπλα φάνηκε ότι είναι ντούρασελ. Ναι. Έτσι, γιατί δεν μπλε είναι, και εγώ δεν τα ξέρω. Έτσι. Λέει κίτρινα, κόκκινα, δεν ξέρω τι χάπια είναι. Ναι, μπλε είναι αυτά που ανεβάζουν. Έτσι μου έχουν πει και εμένα. Ναι. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Στις ηλικίες μας δεν χρειάζεται. Ναι, είμαστε καπνιστής, ναι, πότης, μη αθλητής. Κλείνουν οι αρτηρίες. Ναι. Όταν κλείνει η αρτηρία, διαπλώνει κάτω αρτηρία. Βέβαια. Δεν κατεβαίνει, δεν αιματώνεται. Ακούστε τώρα, αυτά είναι σημαντικά. Όταν είχα μια βουλωμένη σου αρτηρία. Το καταλαβαίνει ο άλλος όταν σηκώνεται το πρωί και δεν είναι σε καλή διάθεση, να πούμε, το πουλί του, να πούμε. Mm. Κατάλαβες.
Άμα εδώ είναι μια, ο γιατρός τώρα που μας ακούνε, οι γιατροί στον δρόμο πάνε και τα λοιπά. Και είναι πολλοί τώρα, πάνε στις δουλίτσες ο κοσμός. Αν θα σου πει ένας γιατρός, θα βγει ας πούμε αργότερα, θα σου πει ναι. Όταν δεν έχει στήσει ας πούμε ο άντρας. Το πρωί. Ή το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ γενικά. Γενικότερα, καθ' όλη διάρκεια της ημέρας. Ακούς, αυτά είναι σημαντικά θέματα. Δεν έχει καμιά αρτηρία, μην είναι βουλωμένη. Α, μπράβο, δεν αιματώνει σωστά. Δεν πάει κάτω να είσαι δούρα. Όλα είναι αιμάτωση να πούμε. Μάλιστα. Τελείως. Ωραία πράγματα. Ξεκινήσαμε με ρήτα και με τους βιασμούς κάτω στην Νότια Αφρική από μια συμμορία γυναικών. Δεν συμμορία. Τι είναι. Είναι γυναίκες, είναι αχόρταγες. Ναι. Το βρήκα τώρα. Ναι, αλλά οι συγκεκριμένες δεν το έχουν ξανακάνει. Λέει και τώρα θα φάνε φυλακή. Θα γιατί θα φάνε φυλακή. Γιατί αφού σταματάμε με το ζόρι να το. Να με κάνουν... το ζόρι, αφού άλλος έκανε όταν στόπ. Έκανε. Όταν στόπ να τον πάνε παρακάτω, ρε Κωνσταντίνε. Ήθελα να τα δεν ήθελα να τον πάνε στο κρεβάτι για να το ξεζουμίσουν. Τον πολλά Αφρικάνο τώρα μια χαρά του ήρθε. Πριγιομάνια. Άντε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Πριγιομάνια λέει. Ναι, πρώτο πρωταγωνιστή. Μας πρίξανε με τον Πρίγιοβιτς. Μας πρίξανε με τον Πρίγιοβιτς. Και ο Πρίγιοβιτς και τέσσερα. Λοιπόν, τι κάνει ο Πρίγιοβιτς. Η Σερβία κολώνει στο 0-0. Ναι, ζορίζεται. Παίζει με ένα σέντερφορ. Έτσι. Δεν έχει χάφ, έχει κάτι Βέρμπλουμ πίσω αργού. Ναι. Δεν μπορεί να παίξει ο Ανθρωπάκος με δύο. Διαλέγει έναν από του. Ο Κρίσταϊτς. Ο προπονητής. Αυτός, ναι. Ή θα βάλει τον Μίτροβιτς ή θα βάλει τον Πρίγιοβιτς. Όταν κολώσει η δουλειά και γίνει στο 72ο λεπτό το μάτς 0-0, στο 65ο λεπτό, του πετάει σε ρίσκο 4-4-2. Πρώτη φορά το κάνει. Ναι. Και το είχε κάνει μια φορά πολύ παλιά. Όχι, και για τον Αναστασιάδη. Ο αντίστοιχο Δραπτόπουλος είσαι εσύ ο Βελιγράδη. Ναι, ναι, ναι. Τον ξεφώνησαν όμως τον Κρίσταϊτς. Ναι. Και του λέει γιατί δεν βάζει μαζί του έργο. Πάρε την ομάδα, ναι. Βάλε τα χάφε εκεί τα αργά, ναι. Βάλε δύο φόρ. Το Μάτιτς και αυτού, α πούμε. Και στι αντεπιθέσει να μα πάρουν το κέντρο, μα κάνουν τον πισινό σαν το πηγάδι του Μελιγάλα. Τώρα η Λιθουανία αντεπίθεση. Εντάξει, άμα ο αντίπαλο είναι λιμό ήταν. Όχι σαν τον Αναστασιάδη που έβγαλε το Μίτροκλου και έβαλε το Γουλούρι και του δύο έπρεπε να του βάλει. Αλλά κριτική δεν το κάνετε επειδή πάω ξύ εδώ. Κάτσε ακόμα είπαμε φίλε να το δούμε. Πήρε τι μια ομάδα μπάγαλο να τη φτιάξει να τη σπρώξει. Να διώξει μανατζαρέο να κάνει δουλειά. Έπιασα το μικρόφωνο πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα μου στο γραφείο. 2002. Τι έκανε, λέει, ξέρω εγώ, προκάλεσε κτλ. Το ξέρω ότι αυτή η ήττα, γιατί δεν έχει ακούσει πολύ, ήταν κακή ήττα για την εθνική, γιατί πέσαμε γκρουπ δυναμικότητα στι κληρώσει. Δεν είχαν ενημέρωση καν, έτσι. Είναι αδιανόητο. Θε να πάρει μάτσο. Μα ξεκούρεζε όλη την ομάδα. Δεν ήταν μάτσο που το θέλαμε. Άλλο για το πρώτο μάτσο, λέω εγώ. Το Φιλανδία. 1-0. 1-0. Ναι. Εσύ θε 2-0. 2-0. Είσαι στο 70. Ναι. Βγάζει το Μίτροκλου και βάζει το Κουλούρι. Ναι, και δεν του βάζει και του δύο μαζί. Σωστό. Γιατί τι κάνει. Ναι. Τι το πολύ μπορεί να γίνει εμένα. Το κάνουν ένα και τι έγινε. Και με ένα μηδέν ίδια δουλειά. Απλά θέλει να ξεκινήσει με νίκη προφανώς. Βάζεις 4-4-2 ένα τέταρτο. Ο κάθε. Έβγαλε τον Μίτροβιτς και έβαλε τον Κουλούρι. Ναι. Αλλά δεν τον κάνατε κριτική με τον Άγγελο, δεν είναι δικό μας. Εντάξει, οκ, με πρώτο μάτι. Άλλο τον αγαπάω και τον συμπαθώ. Άλλο τον αγαπάω. Και τον γουστάρω σαν άνθρωπο και σαν φυσιογνωμία. Και άλλο να κάνω κριτική πάνω στην μπάλα, να πούμε. Μαζί σου εδώ. Σωστό. Μαζί σου. Και αυτού που αγαπάμε θα του κάνουμε κριτική. Τι κάνουμε τώρα, η δουλειά μα. Του κάνουμε λίγο. Λίγο μετά. Μετά. Τον άλλο τον βυσγούραμε μια μια. Θα ρίξουμε και το. Και εμεί είμαστε άνθρωποι, να πούμε. Οπότε έχουμε συμπάθειε και αντιπάθειε. Τι να κάνουμε, ρε Κωνσταντινίδη. Από την blacklist. Και οι καλοί. Στη μέση το θέμα είναι πάντως να είμαστε δίκαιοι στις κριτικές μας και στις κρίσεις μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και φίλους γνωστούς που αγαπάμε να τους κάνουμε την κριτική όταν πρέπει. Ναι. Όταν δεν παίζει. Χαμηλοφόνος. Ναι, εντάξει. Ναι, ρίχνουμε λίγο την ένταση. Ναι, ναι, ρίχνουμε ναι. Λίγο την ένταση. Ναι. Λοιπόν, θες να σε κεράσω καφεδάκι τώρα, μπουγατσούλα. Πίτα, να πάμε στο καντίνα πίτσα. Το πέτσε στο φιλαράκι μας, στο Βασίλη. Ναι, ναι. Τα κορίτσια έξω υποδοχή. Μαζί με την πιτούλα άλλη μια μπουγάτσα κούτρα δώρο ή χωρίς κανέλα, είπαμε. Χωρίς άχρηστος. Σκέτα όλα, σκέτα, έτσι, ναι, σκέτα, ναι, με κακάο. Ναι. Λοιπόν, καφεδάκι, δώρο το νερό σε τρία σημεία της πόλης. Το ένα το ξέρει σίγουρα. Θα κάνει και τέταρτη, είπε αυτός. Θα σε βάλει πέθυνο, είπε. Τέτοιους θέλω, λέει. Τέτοιους θέλω, σαν τον Κωστή, να γίνει και χαμός, να γίνει σαν σειρμάς. Θέλει φασαρία, δηλαδή. Ναι, Παλαιού Σταθμού 36, δυτική είσοδος Πόντου, 56 Λαχαναγορά και οδός Λαγκαδά, στο κεντρικό δρόμο μετά την Αρογέφαιρα, έρχεται ο γλυκύτατος Κώστας Κωνσταντινίδης. Ναι. Με ταχύτατα. Την... ταχύτατα. Δεν το βλέπω ακόμα, δεν ήρθε. Άμα κάνει δύο λεπτά να έρθει από τη γραμματεία μέχρι εδώ. Ναι. Τούρου τούρου η μουσική. Ναι. Το πηδήξαμε τη μάνα. Πάει άλλα δύο-τρία λεπτά, αλλά έχει κάνει καταπληκτικά δελτία αθλητικά ειδήσεων, έτσι. Να είναι εδώ που είναι. Έρχεται ο Κωνσταντίνος. Επιστρέφουμε μετά το απαραίτητο διαφημιστικό. Ανακαλύψε, φίλες και φίλοι, την Wind Vision, τον πιο απλό και γρήγορο τρόπο για να απολαύσετε το νέο Narcos Mexico μόνο στο Netflix. Τα 10 επεισόδια της νέας σειράς είναι διαθέσιμα στο Netflix και μέσα από την Wind Vision, ενώ μπορεί να μπείτε τώρα και στο κανάλι της Wind στο YouTube. Θα βρείτε αποκλειστικό υλικό με τους πρωταγωνιστές του νέου Narcos Mexico. Αυτή είναι η Wind Vision, ο πιο απλός και γρήγορος τρόπος για να έχετε πρόσβαση στις αγαπημένες σας σειρές και ταινίες της Netflix. Δεύτερο ημιωράκι, rap and cool μέχρι και τις 10 με κάζα στα μικρόφωνα και τώρα παίζουμε στην Κωνσταντίνη. Έχει θεματάρες τώρα, πάμε στις θεματάρες. Έχει, έχει. Ναι.
Πες μου εσύ, δεν έχουν δίκιο οι φίλοι μας οι Αργανοί να σκούζουν, να φωνάζουν, να ορίονται. Σου λέει ο ΠΑΟΚ πήρε κόσμο, στο Ηράκλειο κατέβηκε, είδαν το μάτς. Ο Ολυμπιακός το ίδιο. Εμείς τι είμαστε, πολίτες κατώτερης κοινωνίας, δηλαδή. Δίκιο έχουν. 100%. Και θέλω ερμηνεία. Για πες μου εσύ, πώς το ερμηνεύεις όλο το κόνσεπτ. Κοίταξε. Ο Όφη έχει κόσμο και του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ στην Κρήτη. Έχει. Έχει. Ισχύει αυτό, ναι. Ο Άρη έχει πιο λίγο. Έχει πιο λίγο, ναι. Μπορεί και αυτό ισχύει. Ναι. Μπορεί να ανοίξουν μια πόρτα λοιπόν. Έχει όμως και ο Άρης κάτω τον κόσμο. Έχει. Α, μπράβο, μπορεί να ανοίξουν λοιπόν μια πόρτα. Ναι. Μια θύρα και να πούνε εδώ, να μπουν οι Αργιανοί. Όσοι πούν 50, 200, 300, 150. 300 είναι πολύ. Τώρα μιλάμε να πάνε κάτω. Να πάνε, ρε παιδάκι μου, οι Αργιανοί της Κρήτης, να δούμε πώς είναι και αυτοί. Ναι. Είναι 30, 80, 1000, 500. Όσοι είναι, όσοι είναι, ναι. Να πάρουν το μάτς. Και να απαγορευτεί η μετακίνηση κτλ. Από εδώ. Αλλά εδώ γίνεται η εξής παρανόηση. Άμα ο Βασιλιάδης ξυπνήσει μια μέρα, ξέρω εγώ, φάει πατσά το βράδυ και βρωμάει σκορδίλα το πρωί, ναι, και βαρύ το στομάχι, ναι, μπορεί να πει δεν πας. Στους παοξίδες βέβαια δεν λέει ποτέ όχι, αστυνομία. Ναι, αλλά η αστυνομία έβαλε το stop, λέει, έτσι. Δηλαδή το πρόβλημα κυρίως είναι με την αστυνομία. Η αστυνομία, τι αστυνομία. Η Ελλάς έδεσε απογορευτικό. Ποια Ελλάς, ρε. Αφού σου λέω το ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει Ελλάς. Ναι. Παίρνει τηλέφωνο ο υπουργός στον ταξίαρχο. Του λέει ταξίαρχε, δεν. Ναι, πάει πιο ο ταξίαρχος παίρνει τηλέφωνο στο πιο κάτω, του λέει δεν. Και υπάρχει και στους χωροφυλάκους, τα παιδιά που είναι στη μάχη κάθε μέρα. Οι μάχημοι, ναι. Εγώ τους μάχημους τους γουστάρω. Και εγώ. Τους αξιωματικούς τους μεγάλους δεν γουστάρω. Και τους πιο από πάνω. Ταξιάρχους και τα λοιπά. Ναι, ναι. Τα παιδιά είναι. Και τι γίνεται τώρα. Το μεροκάμο δεν το λες εκτελούν, ρε. Αυτοί οι κομμουνισταράδες τώρα, ναι, πάνε και βαράνε τους αστυνομικούς που παίρνουν 500 ευρώ το μήνα και 600. Ναι. Οι κομμουνισταράδες. Ναι. Οι μπαμπάδες τους είναι βιομήχανοι και δικαστές και. Πώς το λένε, μεγαλογιατροί και μεγαλοδικηγόροι και. Ναι. Δεν κάνανε μεροκάματα ποτέ. Και τους λέω εγώ τώρα που ακούν αυτοί. Άμα θέλετε να κάνετε την κοινωνία, να τη φτιάξετε πώς θέλετε κτλ. Κάψτε τη Mercedes του μπαμπά σας. Την πρώτη Mercedes που θα κάψετε, να τον μπαμπά σας. Ναι. Το πρώτο σπίτι που θα ληστέψετε, να τον μπαμπά σας. Ναι. Άστε τα άλλα τα σπιτάκια, ναι, τα δικά μας, να πούμε. Ψευτοκομμουνισταράδες και αναρχικό. Άντε. Ναι. Γιατί ξέρουν όλοι τι είναι και ποιοι είναι. Εδώ οι γνωστοί άγνωστοι και παπαριές, λέγε. Αυτές, ναι, οι αποφάσεις, συν κάποιες αποφάσεις από το δικαστικό μέτωπο, δημιουργούν τη βία, φίλε. Να το ξέρεις, από εκεί ξεκινάς. Λέει, δεν μου λες, κάτσε ρε φίλε. Εσύ σαν πάω, ξέρεις, ναι, πώς νιώθεις που έχεις προνόμια, σαν φίλαθλος. Εγώ νιώθω καλά να έχουν προνόμια όλοι για ένα κάτσε, θέμα. Κάτσε, αστάσταση. Ναι, ναι. Εσύ πώς νιώθεις που έχεις προνόμια. Δεν μου αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Όχι, εμένα σαν Νίκο τώρα, όχι σαν Παουξή. Σε αντιμετωπίζουν αφάνκατε, αφρόκρεμα, ναι, να πούμε. Δεν θέλω εγώ, ναι, να αισθάνομαι άβολα απέναντι σε σένα, γιατί είμαι συνάδελφο να κάνω. Πάει ο Ηρακλειδέας. Ναι. Ο Ηρακλειδέας. Εγώ αισθάνομαι άβολα, τώρα δεν ξέρω κάποιοι αισθάνονται άβολα. Ο Ηρακλειδέας, ξέρεις, θα σου πει. Ναι. Πιο δυνατοί φιλάθλοι είμαστε εμείς. Εμάς λένε απαγορευτικό. Εμάς πάνε στα τρένα και μας βγάζουν. Εσάς σα συνοδεύουν κιόλα. Λένε αυτοί. Λένε. Ναι. Και όπου είναι πάντα εντάξει. Ναι. Έχουν και αυτοί. Έχετε ένα προνόμιο έναντι των άλλων. Όπως έχει και ο Ολυμπιακός, ναι, και ο Παναθηναϊκός. Ναι. Γιατί και αυτοί είχαν. Εσείς έχετε προνόμιο έναντι των Αργιανών και των Ηρακλειδέων, φιλάθλων και οπαδών. Ναι. Έχετε τα προνόμια σας. Άρα αυτό το Big Four το οποίο το έφτιαξαν από κάτω και όχι από εδώ πέρα, βάζοντας και τον ΠΑΟΚ θέλοντας και μη, γιατί είναι άπλας οικονομικά. Αυτό είναι ο λόγος. Τα λεφτά σου είναι. Ναι, είναι τα λεφτά. Ακριβώς αυτό είναι ο λόγος. Ναι. Δημιουργεί αδικία για μένα. Δημιουργεί το αίσθημα της αδικίας στον οπαδό. Αδικία είναι στη φύση μέσα. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι στη φύση. Αυτό το προκαλούμε εμείς ήδη. Εντάξει, η γοητεία είναι να υπάρχει αδικία. Άμα ήταν όλα τακτοποιημένα, δεν θα υπήρχε και γοητεία. Ναι, αλλά από την αδικία δημιουργεί τη βία. Αυτό θέλω να σου πω. Για ας κλάψουν τα λοιπόν τους σουπεράδες. Τι να κάνω εγώ τώρα, δηλαδή. Με τους σουπεράδες να κλάψει. Ας κλάψουν που δεν πάνε. Που δεν πάνε. Πάμε μαζί, δεν θα κλάψουν γιατί σουπεράδες είπαμε. Τα βάλαμε τον Καρυπίδη. Light, πολύ light. Τα βάλαμε light γιατί δεν θέλουν να δημιουργήσουν θέμα. Καλά κάνανε. Δεν του φέρνει και πολύ του σουπεράδες, ναι, να βάλουμε τον Καρυπίδη, γιατί ο Καρυπίδης του έχει αφαγκαντέ. Από τη γάμα εθνική που δεν ανεβαίνανε. Τους πήγε η Αλφα Εθνική. Τους ανέβασε τρένο και μια ομάδα να βγει και βόλτα. Δεν χρωστάνε και δεν κάνουν και δεν ράνουν. Δεν μπορεί να μιλήσουν για τον Καρυπίδη σου περάτε. Ωραία, και μια που ήμασταν σαν του Άρη, να πούμε ότι. Εκτός αν θέλουν σου περάτε πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα τι αλλάζει. Ναι. Εγώ θα πω κάτι στους φίλους Αργιανούς. Δεν το πήραν ποτέ. Ναι, στους φίλους Αργιανούς με πολύ αγάπη. Γενικότερα. Καλά, λοιπόν, μην είναι. Όχι. Ναι. Έχω πολλούς φίλους Αργιανούς, δεν φίλε. Λοιπόν, πρωτάθλημα, εάν δεν είναι δυνατά. Δυνατοί οικονομικά, δεν έχουν ένα χωσάδα, δεν θα πάρει καμιά ομάδα στην Ελλάδα. Τέλος. Θα πρέπει να είσαι δυνατός. Από εκεί ξεκινούν όλα. Και πολιτικά όλα. Και. Ναι. Δεν πρόκειται να πάρει στην Ελλάδα. Είμαστε στην Ελλάδα. Αν ήταν αλλού, θα έλεγα ναι, όχι. Είμαστε στη χώρα του καπιταλισμού. Δεν ναι, είναι απλά τα πράγματα. Ένα και ένα κάνει δύο. Άλλα θέματα. Άλλο θέματα. Ναι. Κρίνια, υπάρχει δυσφορία στον Άρη για τον Τζίλο. Δικαιολογημένα. Γιατί για τον Τζίλο. Τι είναι ο Τζίλο.
Ο Τζίλος είναι ο διαιτητής που θα σφυρίξει στο Ηράκλειο. Ο Φιάς, γιατί δεν φωνάζουν. Για το περσινό Αιγινιακό Σάρι, το έχουν στα μπάρι. Βέβαια ο Τζίλος δεν ήταν κακός με την ΑΕΚ. Τι έγινε το περσινό. Είχαν πάρα πολλά παράπονα εκεί. Και έχουν βοηθό πάλι. Δεν θυμάμαι. Ναι, εγώ θυμάμαι, δεν θυμάμαι τι ακριβώς είχε κάνει. Εγώ σε ένα μάτς θα έχουν δύο βοηθούς γκόμενες, λέει. Ο Κούλα Χασάν είναι άνδρας, δεν είναι γυναίκα. Όχι, δεν λέω για αυτό το μάτς. Ναι. Βάλανε υπόπτη την. Πώς ήταν την ξανθιά. Κουρουμπίλια. Την Κουρουμπίλια και μια άλλη. Δύο. Πότε έγινε αυτό. Δεν θυμάμαι σε ποιο μάτς είναι, διορίσαν δύο γυναίκες. Α, σε αυτή την αγωνιστική. Ναι. Θα το βρω σε λίγο και θα το πούμε. Οι άνθρωποι βλαμμένοι. Ναι. Οι άνθρωποι είναι βλαμμένοι. Εδώ δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, λες έμπειροι βοηθοί, βάλαν και γυναίκες τώρα. Είναι ηλίθιοι. Ναι. Θα το τσεκάρω, αυτό δεν το είδα. Είναι, με πιάνει. Απροετοίμαστο. Δυο μαζί κιόλας. Άντε, βάλε μία. Και βάλε και μια γυναίκα διαιτητή και χαμός τώρα. Σκυνηγάνε εδώ να γίνει χαμός. Βέβαια, αν έπαιζε καμιά Γερμανία θα του πει. Ξέρεις τι τιμωρία έχει αυτός που. Τι έκανε. Έβρισε την γυναίκα διαιτητή. Ποιος την έβρισε. Ένας ποδοσφαιριστής. Καλά την έκανε. Τι καλά την έκανε. Τον καθάρισαν την καριέρα μετά. Τι τον κάναν δηλαδή. Τον αποβάλλαν, τον ρίξαν 15-20 αγωνιστικές. Πάει. Ας πάει σε άλλη χώρα να παίξει. Σε άλλη χώρα. Λοιπόν, ο Παντελίδης ετοιμάζει, λέει, κάθε μέρα κάτι καινούριο, λέει το ρεπορτάζ. Αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να παρουσιαστεί ο Άρης στο Ηράκλειο. Πάντως το θέμα είναι ότι ο Όφη θέλει πάρα πολύ το μας. Γιατί να μην βλέπουμε μόνο τα δικά μας. Ο Όφη τσουρουφλίζεται και βαθμολογικά και λέει για μας είναι το μας της χρονιάς. Εάν δεν το πάρουμε, μπλέξαμε άσχημα. Ας μπλέξουν. Οι Όφη. Σιγά. Ναι, ναι. Φάγανε χρήμα η κριτική. Φάγανε χρήμα. Το Πασόκ φάγανε. Εντάξει, να κάνουμε. Εντάξει. Η Κρήτη είναι πάντοτε προνομιούχα. Παραβατική με τα πιστόλια, με τα χασίσια εκεί πέρα. Ναι. Δεν τους κάνει έλεγχο κανένας. Άιτ. Λοιπόν, αφήνουμε στην τα πράγματα. Στην Κρήτη μαγκιά με ιστορία και έξω από την Κρήτη κότες. Πάμε παρακάτω με τους κριτικούς. Εντάξει με τους κριτικούς λίγο. Κοτάρες. Κοτάρες. Μαγκιά μόνο εντός έδρας. Μόλις πας στην Κρήτη και σε κάνουν μαγκιά αυτό κτλ. Αν πας σε τίποτα σε άλλη πόλη, κότες. Καλά, αυτό ισχύει για όλους, Κωνσταντίνε. Πού είχε συναντήσει κάτι κριτικούς εσύ επάνω στην Ουγγαρία. Α, ναι. Τους βάλανε Ούγγροι μες στο μπαρ. Λέει τι θέλετε. Να πηδήξετε το άμα πηγαίνετε. Τους βάλανε στα ATM και βγάζανε τα λεφτά για να τα δώσουν τα παιδιά. Ας εδώ μαγκιά κριτική με το τους πιστόλι. Τα βγάλαμε το ζόρι, ό,τι είχα στο ATM βγάλτε τα όλα. Πάνε στη Βουδαπέστα κάνεις το μάγκα με το πιστόλι. Εκεί δεν κάνουν μάγκα. Βρήκε στον μπάτσο εκεί που δεν μιλάει με τα χασίσια μέσα, δεν πατάει κανένα κτλ. Και τα πιστόλια παραβατική συμπεριφορά και μαγκιά. Ναι. Βγες έξω από την Κρήτη να σε δω. Πάντως, μια κερκίδα του Όφη δεν έχω δει εκτός έδρας να είναι της προκοπής. Εντάξει, φίλε, έχουν το μειονέκτημα ότι πρέπει να πάνε παντού με αεροπλάνο να φύγουν. Σιγά, δεν είναι τόσα πέτα λεφτά φάγανε με το Πασόκ. Εντάξει τώρα, δηλαδή τέλειωσαν τα λεφτά. Τα φάγανε. Πάει να τα γύρω τα γύρω. Ας μην τα τρώγανε. Α, και στην Κρήτη δεν νομίζω να έχουν ιδιαίτερο θέμα οικονομικό. Είναι από τις προνομιούχες. Τότε πού είναι οι κερκίδες τους. Σου λέω, έχουν. Πήγανε τα Γιάννενα. Ναι. Πήγανε στη λεωφόρο 24.000 κόσμο. Ο δικός. Ναι. Πώς θα πάει ο Φίτης ο δικός κάπου. Πουθενά δεν μπορεί να πάει. Το πλοίο ναι. Και να πάει. Ή πλοίο, αεροπλάνο. Πάρει το αεροπλάνο. Ναι, όχι, εγώ εδώ τους αδικείς. Να είμαστε και καπαδρόμπικο, Κωνσταντίνε μου. Βρεάζει του από εκεί πέρα του κλέστα. Λοιπόν, μου φαδόρουν, αυτά για τα του Άρη. Αύριο θα μιλήσουμε καθαρά όσον αφορά το αγωνιστικό. Πώς θα ετοιμάσει την ομάδα ο Παντελής. Να μάθουμε και ποιο θα είναι το σχήμα, έτσι. Τι σχήμα να αλλάξει, μωρέ. Με την κοινή Μπρούνο Γκάμα και. Τι να βάλει, δηλαδή. Θα αλλάξει τα φτερά. Έχει κανένα δεκάρι, μπορεί να βάλει τον Μαρτίνες. Στην Κρήτη, εγώ δεν τον έβαζα. Σιόπι Μαρτίνες σε διάφορα. Δεν τον έβαζα τον Μαρτίνες εγώ στην Κρήτη. Τρία χάφτα έβαζα, παίζω ξύλο εκεί, σώμα με σώμα, τράκου, ιστορίες. Μικρό είναι το γήπεδο, τέχνη μεγάλη δεν χρειάζεται. Μ' αρέσει. Γιατί μεγάλη. Τα λες τώρα, άμα θέλεις να βάλεις, τώρα. Άμα θες να βάλεις Μαρτίνες, πέτα τον τέταρτο στα χαφ, τρία χαφ, τέταρτο αυτόν κτλ. Βάλε έναν εξτρέμ. Και παίξε με τον άλλο, τον extreme center for. Ναι. Ούτε ναι. Τεκινίδη, ούτε. Βάλε. Τον Τεκινίδη δεν γίναμε, δεν το βάλε. Άμα βάλει τον Τεκινίδη, τότε πρέπει να βάλει. Με Βέλεθε και τον. Αν βάλει τον Τεκινίδη, τότε δεν μπορεί να βάλει και τον Μαρτίνεθ μέσα. Ναι. Οπότε θα τον έχει στον πάγκο. Δεν είναι το μάτσο αυτό για τέχνη πολύ και υψηλή ραπτική κοπτική, να πούμε. Πάμε στον Ηρακλή, 3 ώρα έχουμε. Μύρε, φίλε. Φίλε, έχει μάτσο σήμερα. Φούτμπολ, 3 ώρα. Ηρακλή, Απόλλων Λάρισα. Έχω δήμαρχο Θεσσαλονίκη. Τι είπα, δεν κατεβαίνει. Έφυγε. Α τον Ηρακλή. Γιατί δεν κατεβαίνει ο Μπουτάρης, λέει, γιατί τελειώσαμε εδώ. 76 χρονών. Ναι, σου λέει, τι 80. Κάθε 10 μέρες πάει στο νοσοκομείο. Πάει. Δεν πάει. Εδώ έχει, είναι ντούρος, εγώ μαθαίνω. Τι ντούρος, αυτά που έχει πει ο, πώς το λένε, ο Μπουτάρης. Ο Μπουτάρης. 76 χρονών έπρεπε να είναι στο αστειοφυλάκιο. Εμείς άμα τα πήραμε αυτά. Δεν θα τρέχαμε, λες, Τρελό, είσαι. Καλό, σκληρό καρύδι. Θα μας είχαν ξεκάσει συγγενείς και φίλοι, ρε. Πλάξε ένα ποτηράκι κρασί κάνει καλό. Τώρα θα μου πεις, βέβαια. Ένα ποτηράκι, μπορώ να πιω κι εγώ ένα ποτηράκι. Άσε τώρα τι.
Και δεν κατεβαίνει ο Μπουτάρης. Μας τελείωσε. Άρα ποιος θα είναι ο ορφανός, ποιος θα είναι. Με ποιον θα είναι τώρα. Θα έχουμε κανένα αγώνα, καμιά μάχη θα έχουμε ή έτσι θα είναι. Τι ορφανός. Ποιος θα είναι. Θα κατέβει ο Ψωμιάδης. Ψωμιάδης, θα πάει ο ορφανός, ναι, λέει, κτλ. Ναι. Εμένα μου κάναν πρόταση κατέβω δήμαρχος μια παράταση. Γιατί δεν κατεβαίνει, αγόρι μου. Δεν έχει λεφτά, ρε, ξέρω. Δεν έχει μαρμίτα. Θα κλέψουμε, έχει, θα έχει τίποτα. Δεν το έξεσαι για να κλέψει κιόλας. Κατάλαβες. Επειδή σε ξέρω, δεν το έξεσαι, τι μου λες τώρα. Όλοι κλέψαν από ο δήμαρχος να μην κλέψει. Αυτός δεν έκλεψε πάντως. Ποτέ. Ναι. Α, να τα λέμε όλα. Είμαι πολύ. Αυτός δεν έκλεψε. Είμαι κάθετος. Ναι. Είμαι απέναντι με τον δήμαρχο αυτό. Ναι, 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 μπράβο, σωστό. Αλλά ναι, δεν πείραξε ποτέ τίποτα. Το ταμείο τίμιος, είναι καλό. Τι ναι, συζητάμε, το αυτονόητο ή Κωνσταντίνε. Όχι, ναι, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι αυτονόητο. Ναι. Είσαι ή τίμιος ή βλάχης. Κοίτα να δεις, αποθεώνουμε το αυτονόητο. Αποθεώνουμε το αυτονόητο. Φοβερό. Φοβερό, λοιπόν, ποιους θα προτείνατε για δημάρχους. Α, να ένα θεματάκι. Έχουμε κανένα καινούριο να βγει. Κοίταξε, στην πόλη, ας πούμε. Εσένα θα σε βγάζανε, λες, δήμαρχο. Εγώ για μια πλάκα θα πήγαινα, κύριε φίλε, να τους κάνω μια πλάκα. Ναι. Έτσι, για πλάκα. Όχι, δεν κατέβαινα. Δεν θα κατέβαινε. Δεν έχω. Εγώ λέω πάντως θα μάζεψε πολύ λαό, φιλαράκι μου, να ξέρεις. Γιατί να το ξέρεις, οι επαναστάσεις, όλες οι αλλαγές έχουν ξεκινήσει από τρελούς. Όχι από τρελούς με την καλή την έννοια, έτσι. Γιατί δεν θα πούμε καλή φιλοφρόνηση τώρα, ναι. Όχι, δεν σου κάνω φιλοφρόνηση. Ναι. Η μετριότητα ποτέ δεν άλλαξε την ιστορία. Κάποιος ο οποίος είναι flat. Τι να αλλάξει. Θέλει κάτι διαφορετικό, κάτι επαναστατικό. Πάντως έχει για να φας πολλά λεφτά στο Δήμο να κλέψεις. Έχει. Πολύ πράγμα. Δεν έχουν πει εκεί κάτι. Πολύ φαγωπότη. Έχει φαγωπότη, τρελό, έτσι. Τρελό, ναι. Με χρυσά κουτάλια ακόμα. Σε τέτοια εποχή, σε τέτοια περίοδο. Κλείνει ένα έργο με, ξέρω εγώ, με παράδειγμα. Με 10. Πες ότι γίνομαι δήμαρχος. Δήμαρχος. Έρχεται ένας. Λαέ της Θεσσαλονίκης. Αρχιτέκτορας. Λέει αρχιτέκτορας και ένας αυτός πολιτικός μηχανικός και τα λοιπά. Λαμόγια, μουσι και τα λοιπά. Πασόκ και δεν σημαίνει. Πασόκ, τετράγωνο, μουσι, μασέλα και ιστορίες. Θα κάνουμε ένα έργο. Πόσο κάνει το έργο, ξέρω, ρε παιδί μου, θα κοστίσει 100.000. Ναι. Το υπερτιμολογήσουμε, το κάνουμε 280. Όχι, δεν φάμε πολλά. 180 μόνο. Θα μοιραστούμε 183 άτομα. Να ένα, ας πούμε, που μπορεί να βγάλει. Ένα σπίτι, μάνι μάνι. Μάνι μάνι, πήρε ένα σπίτι. Ένα σπιτάκι. Κάτω στη λεωφόρο νίκη. Ναι, 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 ναι. Ωραία παραλία. Αριστοτέλο και τέλο. Να βλέπει και θερμαϊκό να χαζεύει το ματάκι σου. Μάλιστα. Εδώ βγάζουν, ρε, εσύ, εγώ έμαθα. Ναι. Εδώ βγάζουν, λέει, οι δημοτικοί σύμβουλοι. Λέει, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, προσανατολικά. Λέμε παράδειγμα ότι. Να. Μ' αρέσει που δίνει και ναι, όχι, γεωγραφικά το. Να σε βάλω στο Δήμο, ρε παιδάκι μου, κτλ. Πάμε εδώ στο 20%. Λειτουργεί ως μάνατζερ. Ναι. Γιώργο. Τα έχω μάθει εγώ αυτά. Παντού έχουμε, ναι, όμως τέτοια. Δηλαδή, άμα βγάζει ο δημοτικός σύμβουλος, ο δήμαρχος δεν θα βγάλει, ρε φίλε. Θα βγάλει. Μια φορά βρέθηκα σε ένα πάνελ με έναν εδώ ανατολικά ένα δήμαρχο Μουσάτο. Δεν θυμάμαι. Του Τσοχατζόπουλου φίλο Μουσάτο. Και το κάνω την ώρα τη εκπομπή. Ένα δήμαρχο, λέω, εσύ λέω, κλέβεις. Λέει, όχι. Είσαι μαλάκα στο τέλο. Έτσι ακριβώ. Στον αέρα. Στον αέρα. Μουσι λέω, έχει. Ναι. Με τον Τσοκατζόπουλο είσαι. Οι εγγραφέ σου είναι όλε, ναι, θετικέ. Φατραχομούρη, χιμπατζή, ασχημάντρα, ρινόκερο, ναι, ναι, και τα λοιπά. Βλέμμα, πονηρό, νηστικό μάτι, του λέω. Και δεν κλέβει, ρε φίλε. Λέει, όχι. Τι να σου πω, ρε φίλε. Πάντω υπάρχουν. Σε κακά μονοπάτια, λέει. Ναι, σε κακά. Περπατά, το λέω. Υπάρχουν δήμαρχοι. Με σκουντούσε με το πόδι από κάτω. Τρει-τέσσερι κοιτούσε εκεί στα πέρα. Γιατί με σκουντάζουν από κάτω. Το... με το πόδι. Τον έκανε και ρόμπα στον αέρα. Γιατί να με σκουντάζουν με το πόδι από κάτω. Ναι, ρε φίλε. Αυτά τα έκανα στον καπρό με τον Γιωργάκη όταν έβλεπε καμιά καλή κόμενα και με έκανε με το πόδι. Γιατί με κάνει με το πόδι. Άκουγε εγώ με να ξεφτύλω, Γιωργάκη. Είσαι τα μάμια για να διασύρει να ξεφτυλίσει κάποιον. Λοιπόν, πάμε στον. Εφόσον δεν κατεβαίνει, δεν μα δίνει είδηση. Ναι. Καλά θα ήταν να κατέβαινε πάντω. Να κάνει μια σφιγμή. Τα θες και εσύ τα θέλω. Τα θέλω. Παραβατικά τα θες. Εγώ, ναι, θέλω γενικότερα ανθρώπου. Παραβατικούς, ναι, αλλά θέλω να τους δω όταν θα ανέβουν ψηλά τι θα κάνουν. Ναι. Γιατί πιστεύω θα είναι πολύ καλύτεροι, ναι, από αυτούς που το παίζουν μη μου άντο, χαρτογιακάδες και δεν συμμαζεύεσαι. Στο γραφείο που ήθελε ο καθαριώτης, τον Αλέξανδρο από την Κουά, τον έβαζε. Θα τον έβαζε. Το Φωτιάδη. Το Φωτιάδη δεν τον έβαζε. Στα απορριμματοφόρο, γιατί απορριμματοφόρο θα ήταν υφιστάμενος του Αλέξανδρο. Τώρα μια που το έδεσαι έτσι. Το Γρηγόρη, πού θα τον έβαζε το φιλαράκι σου. Γιατί κάπου θα το βόλευε κι αυτόν. Είσαι δήμαρχος, ρε φίλε. Γι' αυτό σου λέω πολλές φορές μην κράζει, μην ξεβονεί προπονητέ που φέρουν δικού του. Υπεύθυνο σύντησης του Δήμου. Υπεύθυνο σύντησης του Δήμου. Ναι. 400 κιλά θα γινόταν ο κόλλης. Υπεύθυνο σύντησης του Δήμου. Πού θα έβαζε το χάρτη του Δημαρά. Ποιο? Το χάρτη του Δημαρά. Το χάρτη του Δημαρά. Ναι, πού θα τον έβαζε. Επειδή είναι κρύος, ναι, θα τον έβαζα στη δημοτική αστυνομία να γράφει. Να γράφει. Με έναν υπεύθυνο εκεί. Με καλό όμως μισθό υπεύθυνο. Εννοείται. Πού θα έβαζε τον Γιώργο τον Μπούζο. Τμήμα δημοσίων σχέσεων. Σχέσεων, ναι, ρε φίλε. Εκεί δίπλα να τον έχει, μορφή δεν το συζητάμε. Ναι. Το Τζόκερ έπαθε που έπεσε ωραίο καστό. Δεν το ρώτησα κιόλα τι έγινε εκεί. Με το ποδήλατο εξακολουθεί να έρχεται, οπότε δεν. Δεν. Καλά, μπορεί να παίζει. Μπορεί να το πήρε κανένα πρόσφυγα. Έχει περισσότεροι πρόσφυγε είναι παρά ο Ρεοκαστρίδη. Να δούμε κανένα πρόσφυγα με μεζονέτα και θα κάνουν ομάδα εκεί. Ωραίο καστρο. Στο Ρεόκαστρο, ναι, οι πρόσφυγε θα κάνουν ομάδα και θα κάνουν και έδρα, θα μπουν και στο πρωτάθλημα.
Ναι. Τον Μποκολόκου που θα έβαζα. Να κλείσω με αυτό έτσι τώρα σιγά σιγά. Τι, τον Μποκολόκου. Ναι, θα τον έπαιρνε, είναι φίλο σου. Α, ναι, σωστά, τον Μποκολόκου. Μποκολόκου θα τον έβαζε κάπου. Τεχνικό στο TV 100. Τεχνικό στο TV 100 θα τον έβαζε. Θα τον έχουνε όμω πάλι να δουλεύει εκεί, Και κάποιο σκηνοθέτη έπαιρνε 20.000 το μήνα. Είπαμε Γιώργο. Ναι, ναι. Εγώ θα του είναι 18 του. Μόνο! Μόνο 18.000. Αλλά θα του έλεγα μαύρε. Θα δουλεύει όμω. Το 20% δικό μα. Πώ έκανε εδώ δημοτικό σύμβουλο και ανατολικά. 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 Λοιπόν, ναι. Πάμε λίγο στον Ηρακλή. Ναι, πάμε λίγο και μετά θα πιάσουμε. Ήρεμε κάνεις τώρα. Έλα ρε Κωνσταντίνε, σήμερα έχει μάθει 3 ώρα. Χθες είχαμε τον Εργοτέλα, περνάει σχεδόν αλόβητος από το Βόλο. Πάει, θα διάσουν τα πανεπιστήμια σήμερα από φοιτητές. Γιατί? Ε? Δεν θα έχει κόσμο, λες 3 ώρα. Θα πάνε οι αναρχικοί, θα πάνε. Θα φύγουν από τα πανεπιστήμια, λες θα πάνε. Εγώ προκαλώ. Γιατί τους έχεις ταυτίσει τόσο πολύ, ρε παιδί. Πάνε εσύ με ελληνική σημαία στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Και στη ξύλα θα βάζ. Λες, Μπαούλο θα σε κάνουν. Καλά, και χωρίς ελληνική εγώ μπορεί να φάω. Λέω εγώ τώρα και έχω φιλαράκια πολλούς τώρα. Εντάξει. Εσύ θα σε πάρουν 5 αστυνομικοί, θα σε πάρουν. Θα με καθαρίσουν, Πάω ξάκι. Ναι, αλλά την άλλη φορά. Δημοσιογράφος είσαι. Ναι. Ο Ανδρώνης. Φιλαράκι μου, ο Μάνος. Εσύ θα πει, όπου σταματήσει εδώ, έχουμε εδώ κουλ τώρα. Ναι, λοιπόν, ναι. Κάτι είπες για τον φίλο στο Μυροφορίδη, ότι πλέον δεν καπελώνομαι εγώ, είμαι εγώ και παίρνω αποφάσεις. Εσύ λες αν έρθει κανένα στραβό αποτέλεσμα σήμερα θα έχουμε. Εσύ ποιο θα φύγει, ο Ηλίας Θεοδωρίδης ή ο Μυροφορίδης. Ένας από τους δύο πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγει. Γιατί ήρθε τότε ο άλλος αφού πρέπει να φύγει. Τον καπελώσανε ρε τον. Με το Σανιό να βάλουν κάποιον. Το θέμα είναι ποιο τον καπέλωσε. Ο ναι. Τον Πάμπας. Εδώ είναι ένα θέμα. Ποιο έφερε τον Θεοδωρίδη στον Ηρακλή. Ναι. Γιατί πάμε εδώ σε δύο παρατάξεις. Δεν δέχεται παρεμβάσει ο Μυροφορίδης όπως τόνισε στα διοικητικά στελέχη. Βράσε τη. Δεν δέχεται τον Ηλία Θεοδωρίδη στο κεφάλι του. Τι ακριβώς. Δεν δέχεται παρεμβάσει. Με ονόματα και επίθετα θα μιλάμε. Δεν δέχεται κανένα. Δεν δέχεται. Ναι. Καλά κάνει. Φυσικά. Βγήκε και ο Αδάμου που είναι κολλητός μου. Δικό σου. Το γουστάρω πολύ και σαν. Θα τον έπαιρνε και αυτό να σου δείμω. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Τίμιο, εργατικό. Το ταμείο θα κρατούσε ο Αδάμου. Στην ομάδα παλεμάχων του, που θα κάνει τα μάτια του Δήμου Θεσσαλονίκη θα τον είχα υπεύθυνο. Το Καζαμπάκα, ρε φίλε, τώρα πια που μου ήρθε, πού θα τον έβαζε αυτό το ταμείο. Αρχή ηχολήπτη στο TV 100 και στο FM 100. Αρχή όμως, Και στην TV 100. Αρχή ηχολήπτη. Αρχή, με κάνα κοσάρικο κι αυτό, ναι. Θα τον έλεγα. Πάρε 20.000, δεν θα του έπαιρνα προμήθεια αυτού. Αυτό δεν τον έπαιρνε. Το Μποκολόκο γιατί... θα τον έπαιρνε. Ναι, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο να του παίρνει προμήθεια. Θα τον έλεγα, παίξε ραδιοσκηνοθεσία. Ναι. Πάρε αυτά τα λεφτά για την ραδιοσκηνοθεσία. Ναι. Κάνε το ταλέντο σου. Ναι. Παίξε μπάλα, ρε παιδί. Και να κάνουμε σε ένα δημοτικό ή κρατικό σταθμό να δουλέψουμε πραγματικά για πρώτη φορά στη ζωή μας. Ναι, ναι. Εντάξει. Θα του δει παχυλό μισό όμως. Παχυλό. Και εμπορικό τμήμα θα. Και εμπορικό τμήμα. Και θα έδινε και 20%. Εμπορικό τμήμα ποιο θα έχει, στο δικό μας εδώ ή. Όχι. Όχι, άλλο θα άλλαζε. Άλλο, ναι. Δεν θα έπαιρνε κανένα από εδώ πέρα. Όχι, θα γιατί μας βάζουν 16 λεπτά διαφημίσεις. Όχι, δεν θα έπαιρνε καμία. Όχι, και κανέναν από όχι, εδώ πέρα. Τίποτα. Ξεραίλα. Μάλιστα. Τον Ανδρώνη θα τον είχε όμως σε φιλαράκι, τάτσι μιτσικότσι, πρόεδρε, Τζαπαύλο μου, ως δήμαρχος. Θα δίνα. Τι. Αλλά είναι Δήμο Νεάπολης αυτός. Αυτός είναι Δήμο Νεάπολης. Εκτάσεις θα του δίνεις, θα κάνει και άλλα γήπεδα, τι θα του δίνεις. Κάτι θα του δίνεις. Θα του δίνεις, είναι αδερφός, είναι φίλος, είναι. Εντάξει, είναι χιλιάδικο. Λοιπόν, για τον Ηρακλή θα πούμε τίποτα, φιλαράκι. Όχι. Δεν θες να πούμε τίποτα για τον Ηρακλή. Δεν θέλω να πούμε τίποτα για τον Ηρακλή. 3 ώρα πάντως είναι το μάτς με τον Απόλλωνα Λάρισας. Ο Ηρακλής, ο οποίος αυτή τη στιγμή πάντως, εδώ θα σε τσιγκλίσω τώρα. Έχει 4 βαθμούς και αυτοί που πέφτουν Τρίκαλα 3, Κισαμικός 2, Αιγινιακός 2. Κάνει μια νίκη σωτηρία σήμερα. Δεν κάνει νίκη σωτηρία σήμερα. Ναι. Σήμερα με κερδίσει ο Ηρακλής. Ναι. Μπαίνει στο κόλπο ξανά. Ποιο κόλπο? Τη Διάδα. Θα φάει τον Μπέο, τον Πλατανιά και τον Εργοτέλη. Ο Εργοτέλης έχει ομαδάρα, τα είπαμε. Γιατί να πιστό μπορεί να φάει κανένα τυρόπιτα. Ναι. Να φάει τον Εργοτέλη, τον Πλατανιά, δύσκολα. Τώρα που είπε καντίνα, πιστό και τυρόπιτα, ναι. Μου άνοιξε την όρεξη, φιλέ. Ναι. Λοιπόν, πράσο, έχει πράσο. Και πράσο έχει και ό,τι γουστάρεις έχει. Καφεδάκι, φαγητό, πίτσα, μπέργκερ, πρασόπιτες, ό,τι θες έχει. Λουκάνικα τέτοια. Λουκάνικα έχει τα πάντα. Φραγκούρτι. Φραγκούρτι, Φραγκούρτι, Λουκάνικο. Γουστάρεις τις φραγκούρτες. Ναι, ναι, ναι. Είναι δυνατά. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ναι. Λουκάνικο φραγκούρτι. Εμείς και μουστάρδα και έτσι, και να πασαλίβω εδώ στα σάρια. Λερώνται τα λουκάνικα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ρε φίλε, έτσι. Βρωμιά εντελώς. Φραγκούρτι. Θα πάμε Γερμανία μαζί με τον φίλο μας τον Καραμελίτσα. Πότε θα πας? Να πάμε μαζί, λέω, να το οργανώσουμε. Α, να πάμε. Έχεις πάει μαζί του στην κολονία, μου έχει πει ιστορίες γι' αυτό. Ο δικός θα πάμε αφού δεν πας με αυτοκίνητο. Ο δικός. Με αεροπλάνο. Δεν πάμε αεροπλάνο. Λοιπόν, όλα με ένα stop στην καντίνα, pit stop με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι. Γρήγορα, εύκολα, απεχτά σε 3 σημεία της πόλης. Παλαιού σταθμού 36, πόντου 56 Λαχανογορά. Οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την Αρογέφυρα. Καντίνα pit stop με τρομερή υποδοχή και πραγματικά τα πάντα όλα που θέλετε πρωί-πρωί, είτε σε φαγητό είτε σε καφεδάκι. Εμείς θα επιστρέψουμε μετά τον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη, ο οποίος έρχεται για δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε και στα του ΠΑΟΚ, θα πάμε να δούμε τις μεγάλες νίκες θες του Πατριάρχη στο βόλεϊ, του μπάσκετ του ΠΑΟΚ στην Τενερίφη, τα όσα έγιναν στο Παλέ μετά το απαραίτητο διαφημιστικό.
Black Friday έχουμε και στα καταστήματα Wind, που σημαίνει μοναδικές προσφορές σε 4G smartphones, σε tablets και αξεσουάρ έως και 36 άτοκες δόσεις, αλλά και κέρδος 20% σε Yellows για αγορές με κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Yellows. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Wind και ως το Σάββατο 24 του Νοέμβρη και παρέλαβε τους, γιατί τέτοιες ευκαιρίες δεν μπορούν και δεν πρέπει να μένουν στο σκοτάδι. Πήγαμε στην δεύτερη ώρα. Χθες είχαμε μεγάλες νίκες του Πατριάρχη στο Βόλι. Απαράταμε ρε πρωί-πρωί με τον Πατριάρχη. Πολύ μεγάλες νίκες στο Βόλι. Τρία. Είδες πόσες χιλιάδες κόσμος έβλεπε το Βόλι, έτσι. Ή και 2.000 στο Παλατάκι. Δεν ψήνες, έτσι. Στο μπάσκετ. Ούτε εκεί ψήνω. 66-67 την Τενερή δεν ψήνω. Άσε με καημένε τώρα με τον μπάσκετ. Με 600.000 μπάτζετ φιλαράκι μου λες. Μου πες κατά 600 τώρα. Πάρτε το Μουζενίδη, χτίστε τον εκεί ρουφίστε. Αφού δεν είναι ο Μουζενίδη. Άμα δεν σας γουστάρει τι να κάνω. Δεν είναι ο δε μας γουστάρει, δεν ασχολείται. Την Ξάνθη θέλει να πάρει. Τι ας σε κάνεις. Ούτε την Ξάνθη γουστάρει. Δεν γουστάρει. Δουλειές θέλει να κάνει, να φέρνει ρόσους, λεωφορεία, ιστορίες, κακό εδώ. Τώρα με τον μπάσκετ τον βρίζετε τον κάστρο. Λοιπόν, θες να ανοίξουμε γραμμούλες. Αφού άμα υπάρχει κανένα. Καλά, δεν δώσαμε και οκεί. Να δώσουμε τώρα το ένας μας, τους φίλους, τους φίλες, τα 90 για δικά σας. 90. Ποιες φίλες, δεν κυρία Δώρα, ρε φίλε. Μία γυναίκα σε ακούει. Παίρνει και άλλη μία γυναίκα, δύο. Α τις φίλες. Θες να βγάλουμε τώρα γύρι χαμό. Όχι, δεν θες. Λοιπόν, 90-90-90 να πούμε τις καλημέρες μας όπως θέλουμε και στην Φραγκφούρτη. Καλημέρα λέει. Ο ναι. Μπουτάρης λέει κάνει κολοτούμπα, ναι. Διότι έλεγε μέχρι πρότινος ότι θα είναι δήμαρχος μέχρι 100 χρονών. Δεν είχε πει. Ναι, μόνο που μπαίνει στο νοσοκομείο και βγαίνει στο διαβλαγανικό πάρα πολύ συχνά και η βιολογική του κατάσταση δεν είναι, είναι χειρότερη από του Βιερίνια. Του Βιερίνια. Ναι. Τώρα θα πάμε και στα του ΠΑΟΚ. Ναι. Και να ξέρετε, λέω ότι κατηγορείται για το φεστιβάλ κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Κατηγορείται ότι έκανε. Ότι πήρε λεφτά. Δεν ξέρω. Έβγαλε λεφτά, τι έκανε στο φεστιβάλ. Κονόμησε. Δεν ξέρω. Για να μην πάρει και αυτό. Έκλεψε το Δήμο το Ταμείο από μέσα. Δεν το γνωρίζω. Δεν άλλο, να βγάλε, τα πιάνουμε, ναι. Άλλο να βγάλε προμήθεια και τα λοιπά που μπορεί να έβγαλε και καλά έκανε. Ναι. Και άλλο να βούτυξε σαν του άλλου στο μέλι. Στο μέλι και να φάει 10 εκατομμύρια ευρώ. Καλημέρα, καλή εκπομπή, παιδιά. Δήμαρχος ο Αλέξανδρος από ΚΟ. Ποιος θέλετε δήμαρχο. Ο Φωτιάδης, γενικός γραμματέας. Γενικά σε αυτή την πόλη. Τι δήμαρχο θέλετε. Να μην κλέβει το πρώτο που το λέω. Ποιος. Να βοηθάει στα έργα. Τον Ζωμιάδη θα το θέλατε δήμαρχο. Τον Παναγιώτη. Τον Παναγιώτη. Θα το θέλατε. Ναι. Ποιο θα θέλατε δήμαρχο, δεν θα άνοιξε. Ποιου έχουμε. Ορφανό έχουμε. Ψωμιάδη έχουμε. Μπουτάρι έχουμε. Αυτοί είναι. Αυτού έχετε. Ρεπάνε σε λέω. Πάνε σε λευρέ, αγόρι μου. Λοιπόν, πάμε στα 90 να κάνουμε σε φταί. Καλημέρα, βουνά, βλέπω. Είναι γεμάτο ραδιομέγαρο, λέει. Εντάξει, πρωί-πρωί, 7 η ώρα, ποιο θα έρθει εδώ πέρα, ρε Σταύρο μου. Λοιπόν, καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ονα. Δήμος Θεσσαλονίκης, είπαμε, δεν είναι. Τι πράγμα? Δήμος Θεσσαλονίκης, λέει. Ναι. Καβαλιώτης, είπε εγώ. Λοιπόν, πόσα δημοτικά διαμερίσματα έχει η Θεσσαλονίκη, εσείς πού θα πούγει. Θα κάνω μια πρόταση εδώ, ρε παιδί. Τι, πού να ξέρω εγώ πόσα δημοτικά διαμερίσματα έχει η Θεσσαλονίκη. Ξέρω καμιά δεκαριά έχει, πόσα έχει. Ναι. Θα γίνει μια επιτροπή. Ναι. Θα γυρίσουν σε όλους αυτούς τα δημοτικά διαμερίσματα. Ναι. Ποιος δήμος έκανε το μεγαλύτερο έργο. Και είναι νοικοκύρης, θα τον τσακώσουν εκείνον τον δήμαρχο και θα τον βάλουν δήμο Θεσσαλονίκης να διοικήσει αυτός. Καλή σκέψη. Υπάρχουν κάποιοι δήμοι που είναι πραγματικά εξαίρετοι. Πολλά χρόνια. 3-4 ετίες. Υπάρχουν ναι. Δήμαρχος του Πανοράματος που έχω ακούσει, είναι 3-4 ετίες. Τι σιγά μου, τι κάνει το Δήμο Πανοράματος. Κάνει πράγματα, κάνει πράγματα. Για να τον ψηφίζει ο κόσμος. Όχι, πάμε κοντά τα δέντρα, τι κάνει ο Δήμαρχος Πανοράματος. Κάτι σιγά, κάνει που δεν σιγά, το γνωρίζουμε. Έργο, μωρέ, σιγά. Ναι. Δήμαρχος Πανοράματος τώρα. Μαζεύτηκαν όλοι οι όπτωχοι απάνω εκεί πέρα, κλαίνει τη μοίρα του. Έπεσε ο φίλος. Ναι. Έπεσε ο φίλος. Ναι. Λοιπόν, κάτι κάνουν Κωνσταντίνε. Δεν γίνεται να τους ψηφίζουν 3-4-5 φορές συνεχόμενες. Να σου πω κάτι. Είναι σαν να έχει μια προπονητή σε μια ομάδα και να τον κρατάνε 10 χρόνια. Γιατί τον κρατάνε. Κάτι κάνει. Κάτι κάνει ρε φίλε, ποιος, το δήμαρχο Πανοράματος, τώρα ενδεικτικά εγώ ανέβρα γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολλά. Πανοράμα μένει ο Χαζαμπάκας. Φίληρο, είναι ψηλά που είναι. Φίληρο, α εκεί πάει, ναι. Φίληρο, Πηλαία, Χορτιάτη, τα πάντα όλα τα πιάνει. Λοιπόν, πάμε στα θέματα του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι στις δημοτικές εκλογές θα έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό αποχής. Στις δημοτικές, δεν νομίζω να έχουμε. Πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ λέω θα έχουμε στις εκλογές κανονικές για να βγάλουμε τον Τσίπρα, να βγάλουμε ξέρω ποιοι θα να βγουν τώρα. Εγώ λέω Κούλης, μεγαλύτερο ποσοστό αποχής θα έχουμε στο κομμάτι των δημοτικών εκλογών. Όχι ρε φίλε, οι δημοτικές εκλογές μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρουν και πάρα πολύ. Έχουμε να κάνουμε με το σπίτι μας, την κοινωνία μας, την τοπική. Νομίζω ότι εκεί εγώ ψηφίζω, να ξέρεις. Στους άλλους δεν ψηφίζω.
Στου άλλου δεν ψηφίσω. Εδώ για το ποιο θα βγει δήμαρχο στην πόλη. Πάμε ΠΑΟΚ γρήγορα. Πάμε ΠΑΟΚ λίγο τα θέματα. Ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει Βιερίνια στο μα με την Ξάνθη. Ποτέ δεν θα τον έχει. Τίποτε δεν θα τον έχει. Σαβούρεψε, ρε φίλε. Σαβούρεψε ο Βιερίνια. Σαβούρεψε. Μέσα σε 10 μέρε σαβούρεψε. Όχι. Τι πράγμα είσαι, ρε αγόρι μου. Μέσα σε 33 χρόνια σαβούρεψε. Ναι, δηλαδή μέχρι πέρσι το Μάιο, μέχρι αρχέ Σεπτέμβρη ήταν καλό. Σαβούρεψε ένα μήνα. Σε 6 μήνε ο άνθρωπο από τα 33 στα 34 σαβουρεύει. Σαβουρεύει. Δεν θα σαβουριάσει. Όταν το Μάιο ο Βιερίνια θα κάνει παπάδε πάλι και θα παίρνουν κανένα κύκλο με στο ΆΚΑ, δεν μπορεί να ξανακάνει παπάδε. Τελείωσε. Δεν σε βάλω ένα στίγμα ότι θα ξανακάνει. Δεν μπορεί να κάνει. Είναι αθλητή ο Βιερίνια. Είναι γέρο ο Βιερίνια. Δεν είναι γέρο. Για αυτό που του ζητάτε να κάνει. Έτσι. Ναι. Πάμε στο φίλο και θα το συνεχίσουμε. Είναι γέρο για αυτό που του ζητάτε να κάνει. Τι του ζητάμε να κάνει. Back extreme, ναι. Δεκάρι. Α σταματήσει να κάνει το δεκάρι, πλέον θα το κάνει ο Μαουρίσιο. Θα το κάνει. Θα έχει το Βέρμπλουμ να πει να τον καλύπτει. Μαουρίσιο... Και αυτό δεν θα το συζητήσουμε πλέον. Θα δούμε Μαουρίσιο Βέρμπλουμ επιτέλου σε διάδοση. Στην Νότια Αφρική θα του φτάσει στου κροκόδηλου το Βέρμπλουμ με τον Μαουρίσιο. Πάρε το φίλο. Καλημέρα, φίλε. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Α, ορίστε. Φιλενάδο. Ω, την εκλεκτή μα. Κυρία. Ναι. Έλα. Σκεφτεί ότι σήμερα το πρωί είπα σε τον Δέντα τον Κωνσταντίνο και τον Κώστα. Ναι. Με λέει ο Κωνσταντίνο, λέει τα καλύτερα λόγια για σένα. Λέω, ξέρει κάποτε με είπε και. Μη, όταν δεν το λέμε. Ναι. Δεν το εστερνίζεται. Εντάξει, το είπε, το μετάνιωσε. Σε γνώρισα από κοντά και τη διαπίστωσα διαφορετικά πράγματα. Εντάξει, τελείωσε. Τα βρήκατε τώρα. Είδα τι άνθρωπο είσαι, τι γλυκό άνθρωπο είσαι. Πώ. Έτσι. Ο Νίκος. Εσύ. Το καλύτερο παιδί είσαι. Και ο Νίκος. Ναι, βέβαια. Στα καλάθια. Καλό ράο κι εγώ. Ζωηρό είναι, λίγο εντάξει. Είμαι λίγο ατακτούλη. Είναι άτακτο. Μην το κατηγορά. Ποιο να? Κουγκαρούλη σου. Ναι, όχι, όχι. Ναι. Όχι. Θα είσαι αγαπημένοι, παιδί. Είμαστε αγαπημένοι. Τώρα θα πάρω και την Ευγενούλα τώρα τα Χριστούγεννα να πάμε στην μπουτίκ πάλι. Θα δούμε τον κύριο Σαββίδη. Όχι, εσύ δεν θα αφήσει. Ναι. Αγάπη μου, για να εσύ θα πας να ψηφίσεις δήμαρχο. Να σου πω. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν θα πάει. Με τον δήμαρχο, τον κύριο Μπουτάρη, τώρα είσαι ευχαριστημένη. Είσαι ευχαριστημένη με τον Μπουτάρη, το δήμαρχο. Όχι, δεν είμαι. Γιατί δεν είσαι. Είμαι ευχαριστημένη με τον Καρατζά, τον συγχωρεμένο. Ναι. Και με τον Αλεξάνδρη, τον Ολυμπιομένο. Και αυτό συγχωρεμένο. Δηλαδή τόσο χρόνο πέθανε ο Αλεξιάδης. Ο Αλεξιάδης. Με κάνω, δηλαδή δεν το κουστάρεις τον Μπουτάρη λες. Εγώ τον Μπουτάρη δεν ψήφισε, ο Καλαμαριά ψήφισε. Αχ, Καλαμαριά είναι άλλος. Κυρία Δώρα μου, να είσαι καλά, καλημέρα. Ναι, καλά. Και αυτός ο δήμαρχος της Καλαμαριάς δεν έκανε έργο στην Καλαμαριά. Και αυτός είναι πολλά χρόνια όμως. Θα του το πούμε και αυτόν. Δεν έκανε καθόλου καλό έργο στην Καλαμαριά και ετοιμάζεται νέα τάξη πραγμάτων στην Καλαμαριά. Ναι. Θα πάω με την Ευγενούλα μόνο σου μπουτίκ και εσύ δεν θα θες αυτή να τη φορά. Να πας με το δερμάτινο που σου ζήτησε. Ναι, 300 ευρώ. Ναι. Εσύ δεν θα θες όμως. Έλα, έτσι. Φίλε. Καλημέρα. Ναι. Την άλλη φορά είδες τι έγινε που ήρθες. Σαββίδης, χειραψία. Έλα, φίλε. Ναι. Άντε πάλι τα ίδια. Μάνο μου, φιλαράκι μου, αν έρθω Καθατζόγλου δεν θα έχω πρόβλημα, έτσι δεν είναι. Έλα, εσύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Χαίρομαι πολύ όταν το ρωτάς, λες πάμε στον Ηρακλή και αρχίζει και παθαίνει ντάντανο, τρελαίνομαι ρε φίλε. Να, είδες, θέλω να ακούσω άλλους τα νέα του Ηρακλή ρε φίλε. Γι' αυτό τι να ακούσει μωρέ, κακά είναι τα νέα του Ηρακλή, τι να ακούσει. Άμπρα, παθαίνει ο Κωνσταντίνος μας ντάντανο. Πού να πάει, στο κόκκινο κτίριο να πάει. Δεν πάω εγώ σε κόκκινα κτίρια. Δεν πάω γενικώς. Αλλά τον Ηρακλή... Σε αυτή τη φάση που είναι, τι να πω. Ωραία, φίλε, δεν πήγες με το κουμπάρο σου και το κοριτσάκι σου στην μπουτίκα εκεί στο κόκκινο εδώ, στην Αγία Σοφία, στο κόκκινο κόκκινο. Όχι, δεν πήγαμε εκεί, στην μπουτίκα από κάτω πήγαμε. Α, δεν πήγατε εκεί, γιατί χθες έφυγε ένας εργάτης, Θεός χωρέστον, από το κόκκινο κτίριο. Πέθανε. Στο κόκκινο κτίριο κάτω, στο κέντρο. Ναι, ρε. Το άκουσα στις δικές σας ειδήσεις, Θεός χωρέστον άνθρωπο. Από τη καλωσιά έπεσε. Ω, μάλιστα. Ναι. Αυτά δεν τα γνωρίζαμε. Ναι. Δεν το άκουσα εγώ δεν το άκουσα. Νόμιζα ότι πάτησε εκεί το πόδι του και καχάλαβες. Μάλιστα. Έπεσε από τη σκαλωσιά, ε. Ναι. Θεός χωρέσουν άνθρωποι. Θεός χωρέσουν, ναι. Συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια βεβαίως στους κύριους του, γιατί αυτά δεν είναι πλάκα. Όχι, αυτά είναι πολύ σοβαρά, ναι. Είναι βέβαια, πολύ σοβαρά. Βέβαια. Ναι. Τώρα τι γίνεται, για πάμε λίγο στα δικά μας τώρα όμως. Τι να πάμε ρε φίλε, δεν υπάρχει δηλαδή τώρα ή ποτέ. Ναι, το σημερινό μάτς είναι πολύ do or die, όντως. Δεν είναι μόνο αυτό το μάτς. Από εδώ και πέρα δεν επιτρέπεται ούτε ισοπαλία. Ναι. Ναι. Αν θέλουν να έχουν και να λένε ότι είναι σοβαροί και παίκτες και οτιδήποτε και τα λοιπά και τα λοιπά, ούτε ισοπαλία. Τώρα με το Μυροφορίδη τι παίζει ρε φίλε. Ρε φίλε με το Μυροφορίδη τι θέλει. Εγώ δεν είμαι στη διοίκηση ρε Κώστα.
Όχι, 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 από πλευράς κόσμου λέω, από πλευράς κόσμου. Δεν υπάρχει, κοίταξε να δεις Κώστα, όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Αυτό είναι, ναι. Άμα κάνει νίκες ο Μεροφορίδης Θεός, δεν κάνει νίκες ο Μεροφορίδης ο Ντάκου, είναι απλά τα πράγματα. Απλά, ναι, απλά, όπως για όλους απλά, ναι, όπως για όλους. Και όλες τις ομάδες αυτό δεν ισχύει ρε Κώστα. Ναι, ναι. Παρόλο που εγώ, σαν Μάνος, βλέπω και φοβερά διοικητικά προβλήματα, όχι από τον άλλο. Δεν μου λένε Μάνο, μια ερώτηση. Ο Τόμ Πάπας έφερε το Μεροφορίδη, έτσι, πάρα πολύ ωραία. Το Θεοδωρίδη. Ο Μεροφορίδης έφερε τον Τόμ Πάπα. Να τα βάλουμε σε τάξη. Ωραία, ωραία. Ναι. Αυτά κοιτάξτε, κανείς δεν. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Το Θεοδωρίδη τον Ηλία, ποιος τον έφερε στον Ηρακλή. Κοιτάξτε, αυτό είναι το λεπτό ερώτημα. Το λεπτό ερώτημα στο κομμάτι. Ο Θεοδωρίδης από μόνος του. Ναι. Εδώ και δύο χρόνια και ειδικά πέρσι ήταν πολύ κοντά στον Ηρακλή. Βοήθησε οικονομικά, ισχύει αυτό. Λοιπόν, ποιος τον έφερε, ποιος έκανε την κίνηση να το φέρει, ας πούμε, να το πω απλά. Πιο κοντά, πιο κοντά. Εγώ θα πω αυτά που γνωρίζω το ρεπορτάζ, που γνωρίζω, είχε πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Κατσιαμπή, όπου συνεργάστηκαν τους άλλους μαζί και προφανώς έγινε το κονέ μέσα στο Κατσιαμπή. Και αυτή, επειδή είναι φίλος του Κόκκινη του Κατσιαμπή, είναι εφαλακού να πούμε. Ο Κατσιαμπή έφερε τον Ηλία Θεοδωρίδη. Κοιτάξτε να δείτε. Να μάθουμε τι γίνεται. Μισό λεπτό. Το ότι έρχονται δυνατοί άνθρωποι. Δεν κακό. Γι' αυτό ξεφώνιζε ο Κόκκινος το Μυροφορίδι εχθές εδώ. Θα ξέρουμε τι γίνεται ρε παιδί μου στον Ηρακλή. Τις τρόικες, τις φατρίες και τις συμμαχίες να πούμε. Ναι. Κοίταξε, άφησε με να μην πεις το να προσελκύουν τον Ηρακλή άνθρωποι οι οποίοι αποδεδειγμένα κάνουν ένα κύκλο εργασιών, αγαπούν αυτό που κάνουν και είναι δίπλα σε μια ομάδα και σε έναν καλό παράγοντα. Μη μου τα λες με μεταλλική φωνή και εσύ ρε φίλε. Όπως μη μου τα λες με μεταλλική φωνή και εσύ ρε φίλε. Ναι. Χρειάζεται ρε φίλε και λίγος χρόνος. Όλα γίνανε πολύ γρήγορα ρε φίλε. Τέλος. Να λέμε την αλήθεια. Τέλος. Η διοίκηση πρέπει να βρει. Έχει δίκιο εδώ. Εγώ είμαι μαζί στο κομμάτι χρόνος. Πρέπει να τους δούμε όλους. Τέλος. Δεν μπορεί να κρυφθεί μια ομάδα που έγινε σε 20 μέρες ενώ την ομάδα της διοίκησης, την ποδοσφαιρική ομάδα, έγιναν όλο τόσο γρήγορα. Μεταλλικά μου τα λες, φύγε. Πάντως και ο Βοσνιάδης πολύ γρήγορα έφυγε, άμα θες να το πάμε έτσι. Βοσνιάδης, ναι. Ο Βοσνιάδης έπρεπε από μόνος του να φύγει στο 1-6. Εκεί λες, είναι κοιλίδα. Εντάξει, είναι κοιλίδα. Εγώ το όταν δέχομαι. Όταν είσαι προπονητής, λες ότι δεν μπόρεσα, απέτυχα, είναι βαριά η φανέλα. Σε ευχαριστούμε πολύ κύριε. Μάλιστα. Δεν είναι ούτε ο πρώτος προπονητής, ούτε ο τελευταίος, έτσι. Καλημέρα Μάνο, να είσαι καλά φιλαράκι. Εντάξει, ναι, ο χρόνος είναι πάντοτε απαραίτητος σύμμαχος σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που φτιάχτηκε πολύ γρήγορα. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Βίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Λοιπόν, Αλέξανδρος είμαι. Έλα, Αλέξανδρε. Όχι, σήμερα δεν σε αναγνωρίσαμε, ρε φίλε, τι φωνή είναι αυτή. Ναι. Το άξινησα γι' αυτό. Εντάξει, ναι, οκ, έλα, ρε φιλαράκι, έλα, σημάκι μου, έλα. Σιρούλα. Σιρούλα, εντάξει. Σιμάκι δεν είμαστε. Όχι, όχι. Είμαστε 30 σημεία. Σωστά, ναι. Εγώ εντάξει. Κατερίνη, ναι. Λοιπόν, καταρχήν δεν μπορώ να γίνω δημαρχός. Γιατί. Εσύ δεν μπορεί να γίνει δημαρχός, γιατί ρε φίλε. Δεν αντέχω το ξύλο. Δεν αντέχει το ξύλο. Γιατί το μπουτάρι το δίνανε. Ναι. Και εντάξει. Εντάξει, το μπουτάρι το δίνανε γιατί για τα θέματα του Μακεδονικού. Αυτή. Εμάς κοινό που έχουμε με τον Μπουτάρη. Έχετε ίδιο, στο ίδιο σημείο σκουλαρίκι, σου αρέσει αυτή. Ο Αλέξανδρος μπορεί να ξεκινήσει τότε σε την πορεία ως δήμαρχος. Ξεκίνησε με τα βασικά. Όλοι οι γκέι αριστερά το έχουν το σκουλαρίκι σε αυτή. Γκέι. Όχι, όχι. Γκέι το έχουν δεξιά. Δεξιά το έχουν οι γκέι. Δεξιά το έχουν οι γκέι. Δεξιά το έχουν οι γκέι. Έλα ρε Κωνσταντίνε. Εντάξει, ναι. Το αριστερό είναι straight, ρε παιδί. Εντάξει, δεν το ξέρω, ναι. Ναι, ρε φίλε, μα είδε τι μαθαίνει σήμερα. Αν τον Άλεξ το φιλαράκι. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, Άλεξ, πάντως αν γινόσου δήμαρχος στον Κωστίτη, πού θα τον έβαζε εσύ. Κλητήρα. Σε τον έβαζε εκεί που τον έβαζε, αυτός κλητήρα θα σε στην αυτή όλη. Τι πράγμα ρε φίλε. Είδες στην αυτή όλη. Τι πράγμα ρε φίλε, θα τρελαθώ. Κλητήρα θα σε έβαζε. Τον έξε εκεί σε εκπομπές. Κανείς δεν βγήκε να πει ότι θέλει ένα δήμαρχο να είναι μια ωραία παρουσία. Να είναι ένας ωραίος άντρας ή μια ωραία γυναίκα, ας πούμε. Ναι. Και τι θα μετρήσει αυτό αν είναι ωραία παρουσία, ρε Κωνσταντίνε, άμα κάνει βρωμοδουλειές. Αν θες να είναι από έξω κούκλα, από μέσα πανούκλα. Να έχει μια ωραία παρουσία. Ναι, εσύ είσαι φυσιογνωμιστής. Ο πολιτικός, ας πούμε, και ο δήμαρχος. Δηλαδή, ο κάτσε τώρα, ο Κλίντον, ωραία παρουσία, αλλά γινόταν χαμός. Ωραία, δεν ήταν. Τι έκανε ο Κλίντον. Και τι δεν έκανε. Τι έκανε δηλαδή. Α, με τη ρώτα, τη Λεβίσκη να σου πει τι έκανε. Τι έκανε. Σκάνδαλα, έκανε εσύ, εντάξει.
Πολέμους ναι. έκανε και τέτοια. Έκανε πολέμους, ρίμαξε το Ιράν, το Ιράκ, εκεί τα διέλυσε όλα. Καλά τα έκανε. Καλά τα έκανε, λες εσύ. Μάλιστα. Σύμμαχοι δεν είμαστε. Ναι, αλλά σου λέω, μόνο η παρουσία απ' έξω δεν αρκεί. Ρε, σύμμαχοι δεν είμαστε με τους Αμερικάνους. Ναι. Όταν βαράει το Ιράν και το Ιράκ, εμείς λέμε όχι. Ναι. Βγαίνουν κάτι κομμουνιστές καμιά τριανταριά και φωνάζουν όχι. Ναι. Όταν πάνε οι Ρώσοι και τα ρημάζουν, δεν βγαίνουν. Άστρα, καλά έκανε. Λοιπόν. Καλά έκανε και έκανε πόλεμο. Τι καλά έκανε, δεν είναι καλός ο πόλεμος. Καλά δεν έκανε και πόλεμο. Όχι, δεν έκανε. Πώς θα πουλήσει. Να πουληθούν όπλα. Τα όπλα, ναι, να έχουμε κατανάλωση, εταιρείες, τορίες. Κάτι πρέπει να γίνει. Να τις ρίξουμε στο υπερπέρα, να τις ρίξουμε στο διάστημα, να πάνε εκεί οι πύραυλοι, να χαθούνε. Να κάνουμε κατανάλωση, κάνουμε test drive. Όχι στον κόσμο, ρε φίλε. Είμαστε Αμερικάνοι, ανήκουμε στη Δύση. Τι να κάνουμε τώρα, πούμε, δεν έκανε κόσμο. Καλά. Λοιπόν, δεν βλέπω ο κόσμος να διαφέρει πολύ για τον Δήμαρχο. Προφανώς τα έχουν λυμμένα τα θεματάκια τους. Ναι, εντάξει, εντάξει. Τα θεματάκια τους έχουν λυμμένα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει Βιερίνια που λέγαμε, εσύ είπες ότι. Δεν θα τον έχει ποτέ. Έτσι όπως τον είχε. Υπάρχει και το πρόβλημα με τον Κρέσπο και μάνι-μάνι δημιουργείται θέμα στην άμυνα. Δεν πειράζει. 8 παίκτες από την Ξάνθη θα λείπουν. Τι 8 παίκτες, πού τους είδες εσύ τους 8, εγώ δεν είδα 8. 5 είναι 3-4 είναι. Μέχρι το βράδυ, ναι. Μέχρι αύριο. Ναι. Πες μου λίγο κάτι πριν πάμε στο break, γιατί φτάσαμε στο. Μην φοβάσαι την Ξάνθη δηλαδή. Να μην τη φοβηθώ, λες. Και εσύ να μην είσαι καλά, αυτή θα είναι χειρότερα από σένα. Λες. Αφού τραυματίες. Και εγώ έχω τραυματίες. Α, σου είπα μάνι-μάνι, Βιερίνια. Κρέσπο έξω, δεν ξέρω κανένα ανέτοιμο τώρα. Μα σε αυτά τα μάστρε, ναι. Νίκο. Ξέρετε, με ζορίζε με. Να μην έχει μπροστά προβλήματα. Πίσω ναι. Δεν δέχεσαι πιέσει κτλ. Τη βγάζει και με το. Κουτσάστραβα. Με το Μαλεζάτη βγάζει. Ναι, αλλά να πα ένα γκολ, φίλε, με την Ξάδη στο 70 και το μάτσε 1-1. Εντάξει, δεν νομίζω. Ένα κοσάλι που θα σου γίνει έτσι ο. Μπροστά μην έχει. Δηλαδή, ο Πρίγιοβιτ να μην βγει, ο Πέλκα να μην βγει, ο Ζάμπα να μην βγει, ο αυτό να μην βγει. Ξέρω εγώ, ο Εκστρέμ να μην βγει. Ο Άρντα. Ο Άρντα να μην βγει. Ποιο έφερε φανέλα τον Ζάμπα εδώ πέρα, του έκανε δώρο την Εθνική Αιγύπτου. Καλά έκανε. Και λέει, δεν είμαι μόνο εγώ τρελό, έχει πολλού τρελού ο Πάο. Αυτό ήταν καρφί για τον Λουτσέσκου. Ναι. Ναι, ήταν καρφί για τον Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου πάντω όταν ερχόταν εδώ με την Ξάδη μα έκανε συχνά πυκνά χειδεί. Κάτι 0-0, κάτι σφιχτά, τα έπαιρνε τα αποτελέσματα. Α, σε κάνει και ο Ράσταβατ. Άμα είναι μάγκα, θα πούμε. Ο Ράσταβατ. Έτσι. Στην Τούμπα θα έρθουν πάντω να δουν τον Γέντρισε και εγώ έμαθα κάποιοι μανατζαρέοι. Ναι. Θα έρθουν να δουν τον επιθετικό τη Ξάδη, ο οποίο ξαφνικά έχει γίνει πρώτο κόρε, παίζει μπαλίτσα και κάνει καριέρα λίγο πριν τα 30. Έτσι. Μπορεί. Κάνει το όνομα το μέχρι μεγάλο. Εκεί το ταβάνι του νομίζω όμω. Την Ξάνθη. Ναι, έτσι νομίζω. Ξάνθη. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, είμαστε ακριβώς στα 30 μετά τις 9. Ανακαλύψτε την Wind Vision με τον πιο απλό και γρήγορο τρόπο. Θα δείτε και το Narcos Mexico μόνο στο Netflix. Από τις 16 του Νοέμβρη ξεκινήσει, φίλες και φίλοι, προβολή. Τα 10 επεισόδια της νέας σειράς είναι διαθέσιμα στο Netflix και μέσα από την Wind Vision μπορείτε να μπείτε και στο κανάλι της Wind στο YouTube. Εκεί θα βρείτε αποκλειστικό υλικό με τους πρωταγωνιστές του νέου Narcos Mexico. Αυτή είναι η Wind Vision, ο πιο απλός και γρήγορος τρόπος για να έχετε πρόσβαση στις αγαπημένες σας σειρές, ταινίες του Netflix. Κωνσταντίνος, πώς το βλέπεις, έτοιμος. Φουριόζος. Με τετράγωνο που. Αέρινος. Το πουκαμισάκι με τετραγωνάκια να πούμε. Αμερικανάκι εντελώς, έτσι. Ναι. Θα ρίξει και φόρεσε το σκάκι στο σώμα του να πούμε. Έχει και. Να. Δες εκεί το χιμπατζί. Και το μπουγάτσα εκεί. Αμερικανάκι εντελώς. Ναι. Λοιπόν, ναι. Αθλητικό σύντομο. Σύντομο αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε 43 μετά τις 9. Καλό πρωινό. Γιορτάζει Βαλεριάνο σήμερα. Έτσι για όσους ενδιαφέρονται. Ο Μπακ. Όχι ο Μπακ, Βαλεριάνος το όνομα και Βαλεριανή και ο Βαλέριος, έτσι. Ναι, ναι, αυτή γιορτάζουν. Η αδερφή σου που πουλάει Βαλεριάνες. Σωστό, σωστό. Μπορεί να γιορτάζει. Δεν μου λες. Το σκυλί της τώρα μια που το θυμήθηκα, τα 390 είναι ανοιχτά για να πούμε τις καλημέρες και όχι μόνο. Πιάσαμε σήμερα λίγο και τα πολιτικά αντικά με δημάρχους, με δημοτικούς συμβούλους και δεν συμμαζεύεται. Φου σ' αρέσουν Κάτσε, θα σε πω τώρα. Σου αρέσουν, θες ωραία παρουσία. Ωραία, βάλουμε τη ράπτη αφού θες ωραία παρουσία. Είναι παροχημένη η ράπτη. Ναι, ωραία παρουσία, δεν ήθελε νωρίτερα. Γέρασε η ράπτη. 40 κάτι γέρασε. 45. Βρε, άμα τη δεις μια χαρά θα. Yeah, το πρωί, άμα σου βαντιστεί και. Καλά, άμα σου βαντιστούν όλες γίνονται. Εντάξει τώρα, η ράπτη τώρα πάει. Είναι σαν να βάζει αυτοκίνητο ζάντι αλουμινίου. Γέρασε. Γέρασε, λες. Γέρασε. Ναι, αλλά ωραία παρουσία παραμένει, ρε γόρι μου, αυτό σου λέω. Εντάξει, από τον Άκη στο ψωμιάδι με την κοιλιά καλύτερη είναι η ράπτη. Αλλά άλλο, καλύτερη είναι η ράπτη. Εντάξει, είσαι, ναι. Θες την παρουσία να τη βλέπεις. Ναι. Να γεμίζει το μάτι. Ψωμιάδι θα βγει. Θα βγει ψωμιάδι, λες. Μα δεν έχει αντίπαλο. Ο ορφανός δεν. Δεν πουλάει ο ορφανός. Ο ορφανός είναι, έβαλε και κιλά. Ναι. Δεν πουλάει. Κάνει ένα μήνα γρήγορο. Fast track. 5 χρόνια θέλει. Δίαιτα. Fast track δίαιτα. Χαμηλού προφάιλ είναι αυτοί όλοι. Θέλεις κάτι πιο ζωηρό. Είναι δημοκράτες. Ναι. Ξεχώρισε ο Ψωμιάδης γιατί δεν ήταν τόσο χαμηλού προφάιλ. Ναι. Και γιατί πήγε περισσότερο προς τον κόσμο, στο λαϊκό. Ναι. Οι δημοκράτες είναι λίγο σνόπ να πούμε. Έχουν ένα συνοπισμό να πούμε, κατάλαβες. Ναι, το έχουν αυτό. Το εντάξει. Το έχουν, και, ναι, και η ράπτη έχει ένα συνοπισμό. Ναι, αλλά είναι ωραία παρουσία. Και ο Ορφανός και ο Καλαφάτης είναι ωραία παρουσία. Σνόμπι είναι.
Έχουν ένα σνόμπι. Θες να γίνουν λίγο πιο λαϊκοί. Ο Τζιτζικός, δυο μέτρα παλίκαρος είναι. Σνόμπι είναι. Ωραίος ο Τζιτζικός. Βρε τι ωραίος. Σνόμπι είναι. Σνόμπ. Πάμε να ακούσουμε τα φιλαράκια. Καλημέρα, έλα φίλε. Έλα φίλε. Έλα καλημέρα. Λοιπόν, θέλετε ζωηρό συνδυασμό. Ζωηρό εγώ θέλω για το Δήμο. Ζωηρό συνδυασμό. Ναι. Ζωηρός στην πράξη, όχι... Λοιπόν, παίρνεις κανένα δυο παλιούς από το ΠΑΚ, το παλιό, το ΠΑΚ που κάνε, παίρνεις κανένα δυο από το ΠΑΚ. Πασοξέδες το 80. Τους συνδυάζεις με λίγους σημητικούς, βάζεις λίγους σημητικούς μέσα. Ονόματα θέλω, δεν θέλω. Παίρνεις δύο χάφα του Παπαγεωγόπουλου από τη διοίκηση, δύο χαφάκια. Ναι, ναι. Να μην μείνει στο Δήμο κολυμπηθρόξυλο μέσα. Να το συζητάμε. Να του κλέψουν και να του βάλουν. Ναι. Ρε, να μην μείνει κολυμπηθρόξυλο σου λέω. Να έχουμε κάθε μέρα συζήτηση, να τους φοβάσει. Δηλαδή με το που θα τους βλέπεις να πας στο Δήμο να λες «Οχ, οχ, οχ, τι έχουμε να πάθουμε». Ούτε τα κυλικεία δεν θα μείνουν όρθια. Βρε, μη φύγει και το κτίριο στο τέλος. Λεφταράδες δηλαδή. Μίζα και από τα κυλικεία σου λέω, με τη μία, δε, θες δουλειά. Και ναι. Κώστα, τον κόκκινο απόσπαση κατευθείαν στο Μητροπολίτη, έτσι, κατευθείαν. Ναι, ρε, Κωνσταντή, ναι. Τον έβαλε στο σιτισμό, θα τον βάλεις, Μητροπολιτικό στέλεχος, αν έτσι, δεν έχει να φάει και πέρα το ρεπορτάζ κάθε μέρα αυτά, όλα να μας τα δίνει. Τα νέα της εκκλησίας. Κώστα, δεν είναι φοβιστικό αυτό. Δεν φοβήθηκε στο ΠΑΚ παλιό, μισήνιτη μέσα, να γίνει μέσα, ρε, να φοβάσαι να περάσεις έξω από το Δήμο σου, λέω. Θα κλέψουνε. Ποιο, θα κοιτάς τα παντελόνια σου, πότε θα παίξω, θα ψάχνεσαι. Νάτος. Το γένιο, το Λουίς τον μαλακόνα μου. Τσέστεφι, τα λέμε Πασόκο μου, τα λέμε αγόρου μου. Πασοκάρας ρε φίλε. Όταν πιάνει το γέλιο εκείνο να περνάει. Λουίς τον λες εσύ, εγώ λέω είναι αυτά τα τσέστεφι, τα τσιγάρα, ναι. Πάμε στο φίλο, ναι. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Καλώς το να. Από Έδεσα είστε καλά, βλέπω όλοι εκεί. Καλώς τα Water Boys, Έδεσα, ναι. Έδεσα, μάλιστα. Καλά που ήταν ο Χίτλερ και σας έκανε εκεί τους καταράκτες, θα πούμε, ναι. Για λέγε. Δήμαρχο Παπαζαφυρίου, ξυπνάτε. Α, να τα μας. Είσαι ο δεύτερος που το λέει, μας πήρε τηλέφωνο εκτός άλλα και ο Κοκακόλας. Μας πήρε, ναι. Λέει, θέλετε δήμαρχο τον Παπαζαφυρίου, ναι ή όχι. Όπω το δήμαρχο του Παπαζαφυρίου, ρε φίλε. Για κάνε λίγο. Για να το δεις, πρέπει τρεις μήνες πριν να κλείσεις, να πούμε, πώς το λένε. Ναι. Να κλείσεις ραντεβού, τηλεφωνικό ραντεβού. Ποιος είναι ο κύριος, δεν το ξέρω. Τι θέλει. Άντε καλημέρα σας. Για χαρά, να σε καλά. Να η Έδεσα, έχει φάνε και ο Παπαζαφυρίου. Βέβαια. Συνέδεσα στους καταράχτες, έτσι. Φάγαν και τα ντουβάρια, κύριε Ραπτόπουλε. Αυτά να γράψετε στην εφημερίδα σας. Και στον κύριο Ανδρώνη που είστε, γιατί εγώ αποσπάστηκα ως δήμαρχος. Να πείτε τον κύριο Ανδρώνη να γράψει ότι μπαίνει μια τάξη μες στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ναι, 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 ναι. Και θα υπάρχουν κλεψιές, λαμογές και φανφάρες. Έτσι ρε φίλε, ναι. Ολόιδιος ρε φίλε. Αν το φέρεις εδώ πέρα, έτσι δεν θα τα πει. Έτσι δεν θα τα πει. Όχι, και να αφήσουμε τους γιατρούς να βγάζουν αθώους τους κλέφτες. Ονόνοητο. Έτσι, έτσι κύριε Παπαζαφυρίου. Ναι, δεν μου λες. Και πέντε κύριο το λαμόγιο, τον κόκκινο, το, θέλω να τον αρθεί στο γραφείο μου. Τον αποσπάσω στο γραφείο του Μητροπολίτη, του καινούριου. Στο ράδιο Μέγαρο, εκεί στη... Πολλά πολλά να μην λέει για τον Ηρακλή, γιατί ξέρω πολλά έτσι να του πείτε. Ηρακλής. Αυτά θα του πείτε κύριε, και θέλω εντός δύο ώρων, δύο γραμματείς, ένα καφέ. ίδιος φίλε, ίδιο Παπαζαφυρίου, ίσως να είναι και η καλύτερη σου μίμηση. Λες. Ναι. Εκεί, στο 1-2 παίζει. 2-1 εκεί, η συγκορυφή είναι. Λες, τον κάνεις τέλειο. Τον κάνεις, δηλαδή, αν έρθείτε, κάνετε μαζί μου μια μέρα, αρθείς ένα Σάββατο πρωί πριν από μένα. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν στο Ηρακλή κάνουν κουμάντα. Στα πανεπιστήμια μέσα, τα κουμούνια. Δεν μου λες τώρα μια που είπες, έπιασες πάλι τέτοια θέματα. Η UEFA ανακοίνωσε έρευνα για τα γεγονότα στο Ελλάδα-Εστονία. Έμαθες τι έγινε εκεί, έτσι. Μπήκα κάτι χρυσαυγίτες, μόνο εντάξει. Έκαψαν σημαίες της Τουρκίας, έκαναν, έραναν και η UEFA ανακοίνωσε πως ο αρμόδιος για τα θέματα δεοντολογίας πειθαρχικής έχει ήδη αναλάβει δράση. Η ακροδεξή και είναι τις σημαίες των άλλων κρατών. Ναι. Η ακροδεξή και είναι την ελληνική σημαία. Ναι. Μερικά σημαίες και είναι. Δεν κάνουν και τίποτα, ας πούμε, σπουδαίο. Ναι, αλλά δεν έχουν χώρο στα γήπεδα.
Γιατί? Τι δουλειά έχουν αφού θα θέλουν να πάνε να κάψουν σημαίες, να πάνε να τα κάψουν. Αυτά να τα πει στους συνδεσμίτες, οι οποίοι έχουν βάλει μέσα πολιτικό στοιχείο όλων των ομάδων. Ναι. Δεξιοί παοξίδες. Θέλοντας και μοίρες, η Κωνσταντίνε. Αν θέλοντας και μοίρες, θα τα υποστείτε, κύριε. Τι, θα καίνεσαι στις κερκίδες, γι' αυτό πάνε στο γήπεδο. Ναι, θα καίνεσαι. Να πάνε σε άλλο χώρο. Θα βάζετε εσείς στη γύρα 5 η Μακεδονία είναι ελληνική και θα παίρνετε γήπεδα από το ΣΥΡΙΖΑ που είναι η Μακεδονία σκοπιανή κτλ. Πάμε στον φιλέ. Έλα, καλημέρα, φιλέ. Έλα, φιλέ, σε παρακαλώ γρήγορα να είσαι σύντομο. Μάλιστα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλώς τον. Μας βάζει μας στην κλάσσα κάθε μέρα με υποθετικούς διαλόγους. Κοίταξε, φίλε, εγώ σήμερα είμαι φρόνιμος. Χαλαρός, όπως πολύ λίγες φορές θα με δεις. Ναι, ήταν cool. Και όσους και εγώ σήμερα. Τώρα θέλω να μπω και εγώ στο τρυπάκι να συμμετάσχω στο διάλογο αυτό, κάνοντας τον κόκκινο. Ναι. Μετά από όλα αυτά που είπε ο κύριος Παπαζαφυρίου, το φυσικά πάντα μιλάμε, απάντηση κόκκινο. Κύριε Παπαζαφυρίου. Φουγάδω το καπέλο! Υποκρίνομαι! Φουγάδω το καπέλο! Τι πράγμα είστε, δεν τρέπεσαι. Αφήστε το φιλαράκι που το πήρε. Αυτό ήθελα να πω, μας έκανε στη χαζομάρα πρωί, αυτό ήθελα να πω. Και καλά έκανε. Δεν μου λες τώρα. Θα ήθελες μια ωραία παρουσία στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Δηλαδή υπάρχει κενό εξουσίας. Κάτσε ρε φίλε, ωραία η τίμια, βάλω δίλημα, ωραία η τίμια. Απλά για βιτρίνα. Ωραία η τίμια. Τίμια δεν μας νοιάζει πολύ. Ωραία. Πώς μας νοιάζει, να είναι τίμια. Αν μπορούμε να συνδυάσουμε και το ωραίο και το τίμιο, ναι, αλλά στην Ελλάδα είσαι ένα από τα δύο θα έχεις. Είμαστε βασικά πολύ φυσιογνωμιστές. Ένα πάντα έχεις από τα δύο. Ναι, αν θέλεις γυναίκα δήμαρχο, όπως την Καβάλα. Εγώ θα ήθελα πολύ γυναίκα δήμαρχο, ναι. Γιατί ήθελες γυναίκα δήμαρχο. Θα ήθελα γυναίκα δήμαρχο. Θα θέλατε γυναίκα δήμαρχο. Όχι, δεν μπορώ γυναίκα, γιατί δεν μπορείς να κάτσεις να τις ταψάλεις, γιατί ξέρεις. Δηλαδή πάντα να έχεις. Θα βγάλεις άκρη, ναι. Άμα θα πινελεί και δεν θα βγάλεις και άκρη, θα έχεις και τύψεις. Άμα είναι καμιά μαλφακή, όπου λες τώρα, της έκανα την ψυχή. Ναι, αλλά η Αγγλία από το ποδόσφαιρο το έφτιαξε με μια γυναίκα, ρε φίλε. Δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά. Άμα είναι σιδηρά, άλλο κυρία. Η Αγγλία, άλλο η Αγγλία, ρε φίλε. Εκεί μπορεί να βάλουν και λεοπάρδα για δήμαρχο. Ναι, μην μιλάτε εσείς οπαδοί για γυναίκα. Δηλαδή θα σας έκλεινε τους συνδέσμους. Θα μας έκλεινε, λες. Καλά, εγώ δεν είμαι συνδεσμός. Δεν είσαι συνδεσμίτης, είσαι συνδεσμίτικα λειτουργίζεις, θα πω. Ναι. Τι θα σας έκλεινε, σαν αφήνασε κανονικά ίδια, ρε βράδυ κιόλα. Ναι. Θα τους εκαθάριζε, λες. Ναι. Βέβαια, τι σου πει, τρία τη θύρα 10, τη θύρα 4, τη θύρα 7, τη είχε. Όχι, δεν τις θέλω τις γυναίκες εκεί σε αυτό το πόστο. Δεν, δεν είμαστε έτοιμοι για τέτοια πράγματα. Δεν είστε ακόμα έτοιμοι για την πόλη. Το ξέρω ότι συμφωνείς μαζί μου αυτή τη στιγμή. Δεν είναι για τέτοιες θέσεις. Από το Μπουτάρι είστε ευχαριστημένοι. Εγώ, κοίταξε, δεν είναι δημό της Καλαμαριάς. Από το δικό σου το δήμαρχο. Ποιον έχετε εκεί, ποιον έχετε δήμαρχο. Τώρα να μην είναι Μπακογλίδη. Έχουμε όλοι παιδιά, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Κανένας Καλαμαριώτης δεν είναι ευχαριστημένος από αυτόν τον δήμαρχο. Να μην το βγάζανε. Ιδιαίτερα στον τομέα του αθλητισμού. Απαράδεκτο. Να μην το βγάζανε. Απαράδεκτες επιλογές. Να σε καλά. Συγχωρεμένος Παλαζαρίδης μόνο υπήρχε, ήταν καλός. Τι Μπακογλίδης ρε, δεν ξέρω όλοι. Να σε καλά, αδελφούλη. Θα το ρίξουν ρηπείο οφθαλμού. Καλημέρα. Στο τμήμα του αθλητισμού, απαράδεκτος μακριά από τον Απόλλωνα, με κομπλεξικές μεθόδους. Δεν θα βγει στις επόμενες εκλογές, είναι απλά τα πράγματα. Ναι. Πάμε επόμενη. Καλημέρα, γραμή, καλημέρα, ναι. Ναι, φίλε. Φίλε, στο πλήρω. Κύριε Παπαζαφυρίου, καλημέρα. Ορίστε. Ο Γιώργος ο Μήνος είμαι. Καλημέρα, κύριε Παπαζαφυρίου, τι κάνετε. Έλα, Γιώργο, τι κάνεις. Σύντομος να είσαι. Σύντομα θα πούμε. Γήπεδο και τον πάω τώρα. Έλα, ιδίες τώρα το καφτατζόγλιο με το κιάλι θα το βλέπεις, αγόρι μου. Άμα δεν έρθουν τα ματ. Άμα δεν έρθουν τα ματ, καφτατζόγλιο δεν βλέπεις, αγόρι μου. Φύγε επόμενος! Κάψταν! Κάψταν! Τέλος! Έτσι κάνει ρε φίλε, ολόιδιος! Εγώ νομίζω ότι κάνουμε Παζαφυρίου. Ολόιδιος και δεν αφήνει και πολύ αμάν αμάν. Τι λέει, μ' αρέσει που είναι ταχύτατος. Ναι, υπερβολικά όμως, δηλαδή σε σημείο... Συντομεύστε κύριε. Ο άλλος μία λέξη πάει να πει κάψτον επόμενος. Μία λέξη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα Κωστή. Καλώς τον. Το έχεις τερματίσει, δεν παίζεις, Συγχαρητήρια πάντως. Για ποιο πράγμα? Γι' αυτό με το Παπαζαφυρίου και όλα τα υπόλοιπα. Α, είμαι καλός μήμος λένε. Με πήρε τηλέφωνο μια μέρα ο... Πώς το λέω... Κάτω στην Αθήνα, ο Μητσικώστας. Μητσικώστας, ναι. Και μου λένε πως δεν μπορώ να σε κάνω, λέει, δεν μπορώ να σε μιμηθώ. Μα είμαι κι εγώ μήμος, λέω, γι' αυτό δεν μπορείς να με μιμηθείς, δεν μπορείς να με κάνεις. Κωστή, σε παραδέχομαι. Είσαι η μοναδική μου, λέει, αποτυχία, λέει. Έτσι δεν σε έπιασε, δεν μπορεί να πιάσει, ναι. Κωστή, σε παραδέχομαι γιατί είσαι παντελονάτος και λες την αλήθεια και σε μερικούς δεν αρέσει. Ποιο πράγμα, έτσι, συγκεκριμένα, τι. Γενικά για την μπάλα, γενικά για το ποδόσφαιρο που έχει. Γενικά μιλάς, λες, ναι. Ναι, ναι, την αλήθεια πήγε για τους αεξίδες, λες, γιατί όταν χάνουν και κάνουν και βγάζει ο Τσιγκουναράς την Αγία Σοφιά, παράδειγμα. Ναι, αυτά είναι μέθοδοι οι οποίοι καλλιεργήθηκαν και γαλουχήθηκαν. Γαλουχήθηκαν και καλλιεργήθηκαν σε αυτή τη μίζερη πόλη. Κατάλαβες. Γαλουχήθηκαν σε αυτή τη μίζερη πόλη.
και μας μιμούνται οι Αθηναίοι σε θέματα επικοινωνιακά. Δηλαδή ο Μπούζας θα πρέπει να πεθάνει σε φέρετρο χρυσαφή μετά από 50 χρόνια που θα πεθάνει. Σε κακή βερζιόν όμως. Σε κακή βερζιόν. Είναι χειρότερη από εμάς η μίμηση που μας κάνουν. Έτσι είναι σε χειρότερη κατάσταση. Να είσαι καλά, αδερφέ. Έτσι. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα στο φίλο. Εγώ θέλω να μου κάνεις λίγο τώρα, μια που έχουμε λίγο χρόνο τέλος πάντων. Παύλο Ανδρώνη. Παύλο Ανδρώνη, μια που είχαμε Σέζο διαιτητή, γιατί δεν του είχε φάξει ο Σέζο. Το Μακεδονικό. Το Μακεδονικό. Κοίταξε, έκανε την κότα ο Ανδρώνης τότε. Ναι, πω, γιατί. Για πες. Γιατί... Ο Σέζο, ο οποίο φύγει τον Πάοκ τώρα, έτσι να ξέρετε. Άμα, άμα δεν ήταν του Πάοκ ο Σέζο, ναι. Ο Ανδρώνης θα φώναζε πολύ περισσότερο. Λέω εγώ. Λες εσύ. Ναι. Και επειδή... Καλά, θα το δω την Κυριακή. Το Σάββατο μάλλον. 7 η ώρα. Ήταν να βγει στην ΕΠΟ να τα προωθήσει ο Πάοκ τον αυτόν, όπω το λένε. Τον. Το φαλακρό με τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Α, το γραμμένο. Το γραμμένο και τα λοιπά. Δεν φώναξε πολύ. Του λέει του χρόνου μπορεί να πας καλύτερα και τα λοιπά. Έχασε μια χρονιά. Έχασε μια χρονιά. Αλλά ο Σέζος είναι δικό σας. Λες εσύ τώρα. Λέω εγώ. Ναι. Θα το δούμε και αυτό. Να όχι, να μην το δούμε. Άμα δω κανένα απέναντι. Δεν πρόκειται. Ο Σέζος είναι δικό σας. Ναι. Δικό σας. Ναι, ναι. Έγινε το έγκλημα τότε με το χωριό και το παραλίμνη για το Μακεδονικό. Γι' αυτό λέγονται. Ναι. Γιατί είχε ψήφο από εκεί. Αν είχε ψήφο στο παραλίμνη, ναι. Ενώ ο Μακεδονικός δεν είχε ψήφο εδώ πέρα. Είναι λίγοι. Έτσι μαγειρεύτηκε και εσείς κάνατε λάδιες. Αλλά επειδή είναι πάω, την πνίξατε τη δουλειά. Θέλω να μου κάνεις πάντως λίγο Τζαν Παύλο Ανδρώνη, αλλά πριν τον. Τον είπα εγώ. Με το Σέζο λέω δεν είναι. Ποιο Σέζο. Δεν είχε κατάσταση στο ραδιόφωνο αυτά. Λέω δεν θα σα ζητήσω. Στο ραδιόφωνο δεν θα τα πω. Πάμε να πούμε μια καλημέρα ακόμα. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Κύριε Παπαζαφυρίου, καλημέρα. Καλημέρα σας και γλυκύτατη κυρία μου. Κύριος είναι. Έχω ένα πρόβλημα, περνάνε κάτι σωλήνες μπροστά από το μπαλκόνι μου. Μπορείτε να επέμβετε κύριε Παπαζαφυρίου. Δώστε μου διεύθυνση τηλέφωνο και σε 4 λεπτά θα στείλω τον υπεύθυνο του Δήμου. Γεια σας. Ευχαριστώ. Επόμενος. Πες να το ήταν, να το πεις ο συγκεκριμένος. Το αυτός άντρας. Βάζω τρία γυναίκα, άντρας ήταν, αλλά βάζω 3 ευρώ ότι μπορεί να πεις ότι είσαι εδώ πέρα. Παπαζαφυρίου, για να δούμε πώς βγαίνει. Έλα, με κύριο Παπαζαφυρίου σήμερα εκπομπή, καλημέρα, πάμε. Επόμενος. Ναι, γεια σας. Γεια σας κύριε. Τι κάνετε κύριε Παπαζαφυρίου, είναι θαυμάστρια σας. Παρακαλώ σύντομα κυρία μου. Μ' αρέσει πολύ η παρουσία σας, είστε μπρουτάλ και τα λέτε. Όλα πως πρέπει. Παρακάτω. Είστε... Συνεχίστε. Θα ήθελα να μάθω αν είστε ελεύθερος και πώς μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί σας. Εκτός αέρα κυρία μου κλείστε. Τι επαφή κύριε διευκρινίστε. Εκτός αέρα κυρία μου κλείστε. Σωματική. Σας παρακαλώ κλείστε την κυρία. Εκτός αέρα είπα. Παρακαλώ. Ωραία κύριε Παπαζαφυρίου. Έλα Αλέξανδρε. Έλα Αλέξανδρε. Πού θες να σε βάλω αγόρι μου στο Δήμο. Αυτό το Άγιος της Φωνίου. Δεν θα να πω. Δεν σε έκανα από σφυρτήρα. Θα σάβουν και άνεργο να μάθεις τι θα πει να ζεις με ένα επίδομο. Α, μπράβο. Α, μπράβο, Άλεξ, να μάθει. Να μάθει. Τι θα με έκανε, λέει. Άνεργο θα σάφηνε για να μάθει πώς είναι να περνάς με ένα επίδομα, λέει. Άντε, κοιμήσουμε αυτό στο ίδιο δωμάτιο. Ναι. Να μην έχει πάρει το χάπι και να υπάρχει σουγιάς μέσα στο δωμάτιο. Πάει το νεφρό το ένα. Θα τρέχουμε στο φίστα να βρούμε τεχνητό νεφρό να πούμε. Φίλε, σήμερα οργίασες με Παπαζαφυρίου, να ξέρεις έτσι. Μα τον έχω κάνει και. Το κάνεις θεσπέσαι. Νομίζω ότι αν θείτε τέτα τέτ και μιλήσετε στο μικρόφωνο, θα μπερδέψει ο κόσμος ποιος είναι ο κανονικός. Τόσο μεγάλη η ομοιότητα. Είναι άνθρωπος δοτικός. Ναι. Άμα σε πάρει με καλό μάτι. Τελείωσε, σε βάζει καθόλου στην καλή λίστα. Ναι, είσαι ναι. Και εμένα. Ναι, είναι καλό σε καλό μάτι στη λίστα του Βασιλιά. Κακό ναι. Μάτι στον Κιάδο. Όχι, στον Κιάδο. Εντελώς, εντελώς στον Κιάδο. Λοιπόν, έχουμε Μαρινάκι Μπίκου με γιώτα το Μαρινάκι. Μην με παρεξηγηθούμε. Ο Μπούζος δεν μπορούσε να πει ένα να πει το δελτίο την έφεση. Έλατε, κουβάλισε το κορίτσι μας εδώ πρωί-πρωί για 3 λεπτά. Απαράδεκτος. Μπορούσα να το πούμε εμείς στο δελτίο των πολιτικών ειδήσεων. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Λοιπόν, σε λίγο θα ακούσετε Μαρίνα Μπίκου με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ωστόσο, να σας ενημερώσουμε για κάτι το οποίο οφείλεται άπαντες οι λάτρες της τηλεόρασης να το γνωρίζετε. Ανακαλύψτε την Wind Vision, το πιο απλό και γρήγορο τρόπο για να απολαύσετε το νέο Narcos Mexico μόνο στο Netflix, φίλες και φίλοι. Τα 10 επεισόδια της νέας σειράς είναι διαθέσιμα στο Netflix και μέσα από την Wind Vision μπείτε τώρα στο κανάλι της Wind στο YouTube. Εκεί θα βρείτε αποκλειστικό υλικό με τους πρωταγωνιστές του νέου Narcos Mexico. Αυτή είναι η Wind Vision, ο πιο απλός και γρήγορος τρόπος για να έχετε πρόσβαση στις αγαπημένες σειρές και ταινίες Netflix.
Εμείς κάπου εδώ σιγά σιγά με Κωνσταντίνο Παπαζαφυρίου, έτσι, κατεβάζουμε τα στοριά, θα ανανεώσουμε το ραντεβού αρχικά με τον Κώστα το μεσημέρι 2 με 4, εμείς απόγευμα με τον Θανάση Κυλώνη. Αμέσως τώρα ακολουθεί Μαρίνα Μπίκου με δελτίο πολιτικών ειδήσεων και στις 10 και κάτι θα πάρουν σκυτάλι ο κύριος Πάγκος μαζί με τον Γιώργο Ζαΐρη, ο Γιάννης ο Πάγκος, αδερφός, μαζί με τον Γιώργο τον Ζαΐρη. Στις 12, just η ενημέρωση στη Σέντρα με τον Γιώργο Μπούζο, με όλη την επικαιρότητα, το ρεπορτάζ και την ειδησιογραφία της ημέρας. Καλό πρωινό να έχετε όπου κι αν είστε. Καλημέρα με θετική αύρα. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε Θανάση Καζαμπάκα που ήταν και σήμερα εδώ άρχον της κονσόλας. Αμπιεντό, τα λέμε.